Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές στα Βορείου Ελλάδος και σήμερα οι παρεμβάσεις. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι είμαστε εν αναμονή του επικείμενου ανασχηματισμού, ο οποίος θα γίνει από όσο λέγεται τουλάχιστον και από όσο δημοσιεύεται την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός θα πάει στην έκθεση με νέα κυβέρνηση. Φυσικά γίνεται μεγάλη συζήτηση για το αν αυτή η έξοδος ήταν καθαρή ή μη καθαρή. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι υπήρξε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και μια δέσμευση της χώρας χωρίς χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση λέει ότι η χώρα βγήκε στις αγορές, βγήκε από τα μνημόνια. Εκεί παίζεται μια αντιπαράθεση. Θα φανεί φυσικά αν αυτή η αντιπαράθεση θα έχει και συνέχεια. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα. Ανασχηματισμός από τη μία, συζήτηση για το ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν. Την ίδια ώρα υπάρχει αυτό το θέμα με την έξοδο. Αν είναι έξοδος, αν τελικά είναι μία οφθαλμαπάτη, θα φανεί και αυτό στην πορεία. Γίνεται συζήτηση και για παροχές οι οποίες θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Για να δούμε τι θα δούμε. Γεγονός πάντως είναι ότι έτσι ήρεμο, θα λέγαμε, σε γενικές γραμμές, το πολιτικό σκηνικό προετοιμάζεται για το Σεπτέμβριο, που θα είναι ένας δυνατός πολιτικός μήνας. Έχουμε αντιπαραθέσεις και στην περιφέρεια. Υπήρξε μια πολύ σκληρή επιστολή του κυρίου Μέτιου, όπου ονοματίζει πλέον και τον Θόδωρο Μαρκόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, ότι είναι ένας από αυτούς και κύριος παράγοντας αντιπαραθέσεων και συγκροτημένου σχεδίου που έχει σαν στόχο να δημιουργήσει προβλήματα στην Περιφερειακή Αρχή. Επικοινώνησα με τον Θόδωρο τον Μαρκόπουλο, μου είπε ότι δεν είναι του ήθους του να σχολιάζει ή να μπαίνει σε μια συζήτηση για αυτά τα γεγονότα όταν η Περιφέρεια έχει Περιφερειάρχη τον Χρήστο Μέτιο, Αντιπεριφερειάρχη χωρικό στην Καβάλα τον Θόδωρο Μαρκόπουλο, ασκούν δηλαδή μαζί διοίκηση και την ίδια ώρα βγαίνει αυτή η ανακοίνωση. Μάλιστα μου είπε ότι είχαν και εκτελεστική επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αυτή η ανακοίνωση βγήκε παράλληλα με τη συνεργασία που είχαν στην εκτελεστική επιτροπή. Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει και η γιορτή Βαμβακιού στο Φωτολίβος. Αυτά από πλευράς επικαιρότητας. Να χαιρετήσουμε και να σχολιάσουμε, γιατί σε όλα τα γεγονότα έχει και άποψη, έχει και θέση, έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση, τον κύριο Γιάννη Στεφανίδη στο Δήμο της Δράμας. Κύριε Στεφανίδη. Να είστε καλά. Αρκετό καιρό έχουμε να τα πούμε. Πέρασε το καλοκαίρι. Τρώγονται στην περιφέρεια, έτσι. Και ήρθε το καλοκαίρι. Ουσιαστικά ναι. Ήρθε τώρα. Είναι ένα ακόμα το απερίεργα. Ναι, ναι. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, πρωτοφανείς για τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Σύμμαχος των αγροτών όμως. Όχι, γιατί ό,τι είναι πολύ σε όλα τα επίπεδα, κύριε Φυλακτέ, βλάπτει. Ό,τι είναι πολύ βλάπτη σε όλα τα επίπεδα και υπό την έννοια αυτή οι πολλές βροχοπτώσεις δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σήμερα πήγα να πάρω ένα καρπούζι και το πλήρωσα 65 λεπτά, 70 λεπτά. Καταστράφηκε δηλαδή, ας πούμε, η παραγωγή του καρπουζιού, έτσι. Καταστράφηκαν παραγωγές από ασθένειες. Ό,τι είναι πολύ βλάπτη, ήταν υπερβολικά με πολλές βροχοπτώσεις. Με αποτέλεσμα πλην ορισμένων καλλιεργειών, παράδειγμα η περιοχή της πατάτας, του Νευροκοπίου, η πατάτα, η καλλιέργεια, είναι πάρα πολύ μειωμένη. Γι' αυτό και παρατηρείται μια ανωδική πορεία στις τιμές. Παγιώθηκε μια τιμή γύρω στο 1 ευρώ, πρέπει να πούμε, στις πατάτες, θα ήταν ανέκδοτο αν το λέγαμε πριν λίγα χρόνια. Ναι. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι οι παραγωγοί θα βγάλουν τη ζημιά τους. Γιατί από τη ζημιά γενικά κέρδος δεν βγαίνει. Όταν έχεις λιγοστή παραγωγή, είναι και λιγοστό το εισόδημα. Αλλά ξαφνιάστηκα με αυτό που είπατε, γι' αυτό το σχολίασα στην αρχή, ναι, ναι. Για την περιφερειακή έτσι, αρχή που υπάρχουν αυτές οι ενδοπαραταξιακές αντιθέσεις και διεκδικήσεις. Ιδιαίτερα, γιατί όπως φαίνεται θα έχουμε κοντή γιορτή. Τον Μάιο έχουμε εκλογές στην τοπική διοίκηση. Και τελικά όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς λένε
ότι υπάρχει μια ενότητα μέσα στα ψηφοδέλτια και όλα αυτά, νομίζω ότι δεν έχουν βάση. Σε επίπεδο περιφέρειας φαίνεται να υπάρχουν πολλά προβλήματα πάντως. Ναι, δεν έχουν βάση και ο καθένας προσπαθεί για την πάρτη του, ιδιαίτερα στα μεγάλα κόμματα, κύριε Φυλακτές, στις λεγόμενες μεγάλες παρατάξεις και της αυτοδιοίκησης. Λέτε και λεγόμενες, γιατί είναι πλέον παρατάξεις του 20-25%, κύριε Σπανίδη, κάπου του 50. Ναι, υπάρχει. Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι και μεγάλες, είναι λεγόμενες μεγάλες. Ναι, και αν θέλετε και εξαιτίας τώρα και του εκλογικού νόμου που θα ισχύσει σε αυτές τις εκλογές και ο Μητσοτάκης να βγει πρωθυπουργός, ο Κλεισθένης θα παραμείνει. Άσε τι λέει και τι κάνει. Ότι... Και ο Καποδίστρας καταργούνταν αυτό. Έτσι ακριβώς. Θα παραμείνει. Νομίζω ότι θα ανοίξει η όρεξη σε αρκετούς, ιδιαίτερα από τους χώρους αυτούς, να αποκτήσουν κατά έναν τρόπο και αυτοί μια νομή στην διαχείριση της εξουσίας. Για πέστε μου τώρα, μιας και αναφέρεστε στην αυτοδιοίκηση, εσείς δεν είστε αρνητικός στην απλή αναλογική, από όσο γνωρίζω. Όχι, εμείς είμαστε αρνητικοί συνολικά στον Κλεισθένη. Σε επιμέρους, για μας είναι επιμέρους αυτά τα άρθρα, όπως είναι το... είναι σημαντικό η απλή λοιπόν, αναλογική. Λοιπόν, ακούστε, όπως είναι ας πούμε η κατανομή των εδρών, εμείς ψηφίσαμε και τις δύο περιπτώσεις, και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια λεγόμενη τοπική αυτοδιοίκηση, να ισχύσει αυτός ο εκλογικός νόμος. Καταψηφίσαμε όμως όλες τις άλλες διατάξεις του Κλεισθένη. Έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση για το θέμα αυτό και μπορούμε να την κουβεντιάσουμε και να δούμε γιατί τελικά όλοι οι άλλοι συζητάνε μόνο για το εκλογικό σύστημα και όχι για όλο το νομοθετικό πλαίσιο, που πρέπει να ξέρετε ότι ήδη άρχισε να εφαρμόζεται στην τοπική διοίκηση εδώ και 1,5 μήνα. Οτιδήποτε γίνεται πλέον με το νέο νόμο, καταργήθηκαν όλοι οι άλλοι και το μόνο που θα ισχύσει θα είναι αυτό τις εκλογές το Μάιο. Όλα τα άλλα είναι σε εφαρμογή, λέτε, το Κλεισθένη 1 και ανακαλούνται. Μόνο ο εκλογικός νόμος, ακριβώς, ο οποίος είναι σε ισχύ, θα εφαρμοστεί την ημέρα, ακριβώς, που θα γίνουν εκλογές. Ανακαλούνται, αν θέλετε, και προηγούμενες αποφάσεις των οργάνων της τοπικής διοίκησης και προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα του νόμου. Δηλαδή, προημερών υπήρχε μια συνεδρίαση και τα περισσότερα θέματα ήταν ανάκληση των αποφάσεων των οργάνων. Γιατί είχαν επαρθεί με τις προηγούμενες διατάξεις. Απόλυτο μπάχαλο, δηλαδή, βλέπω. Όχι, δεν είναι ακριβώς μπάχαλο. Ακούστε, είναι απόλυτος πλέον εξυγχρονισμός και κοινός βηματισμός της τοπικής διοίκησης με την κεντρική κυβέρνηση, κύριε Φυλακτέ. Δεν είναι μπάχαλο. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να ισχυροποιείται σε κεντρικό επίπεδο το πολιτικό σύστημα, το αστικό πολιτικό σύστημα, και τα παρακλάδια του κάτω, οι παραφιάδες δηλαδή του αστικού πολιτικού συστήματος, να διέπονται από νόμους που να έχουν έτσι έναν χαρακτήρα κάπως φιλολαϊκό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Κλεισθένης είναι απόρρια των μνημονίων. Τελεία και παύλα. Όπως ο Καλλικράτης. Ακριβώς. Ακριβώς. Εν μέρη. Ο Κλεισθένης νούμερο ένα, γιατί θα ακολουθήσει κι άλλη. Κλεισθένης δύο. Ακριβώς. Βελτίωση του συστήματος. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνο μιας, γιατί θα γίνουν, πώς το λένε, αντιληπτοί από τον κόσμο. Ποια είναι η κεντρική του φιλοσοφία, κύριε Φυλακτέ, και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Και όσα λένε και θα πούνε ενδεχόμενα πάρα πολλά το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Εννοείται και υποψηφοί δήμαρχοι. Ακριβώς. Θα πούνε πάρα πολλά. Όσα λένε είναι μπούρδες και μάλιστα στο τετράγωνο. Έτσι. Για να κάνουμε, πώς το λένε, για να κυριολεκτούμε. Ο Κλεισθένης ισχυροποιεί τις δομές της τοπικής διοίκησης να μπορούν πιο αποτελεσματικά να γίνουν οι αυτοδιοικήσεις ή τοπικές διοικήσεις φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί, να υπάρχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ανταποδοτικότητα σε όλα πλέον τα επίπεδα, και το μόνο το οποίο θα υπάρχει είναι, αν καμιά φορά χρειάζεται, κάποια ψηλαδάκια από τον κρατικό προϋπολογισμό ως συμπλήρωμα των προϋπολογισμών των αυτών διοικήσεων, και αυτό για να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι στοχεύσεις
του Κλεισθένη, που είναι το πώς θα εξυπηρετηθεί και το πώς θα κατανεμηθεί καλύτερα ο πλούτος. Δεν ήταν απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει κλπ. Όχι. Εσείς φυσικά συνεχίσετε και τη λέτε ότι δεν είναι απλά αυτοδιοίκηση, δεν είναι αυτοδιοίκηση αυτό, αυτό είναι διοίκηση. Ιδιαίτερα τώρα με τον Κλεισθένη, δημιουργούνται επιπρόσθετα κέντρα ελέγχου των αποφάσεων, πιο γιγαντωμένα, στιβαρά θα το λέγαμε, ακριβώς έτσι, με επιτελικούς παράγοντες, με άτομα κολοπετσωμένα, να μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός, που θα μπορούν να βλέπουν και πίσω από τον Περτέ τι υπάρχει, έτσι. Δεν θα είναι απλοί υπάλληλοι, όπως σήμερα γίνεται, της πρώην νομαρχίας, όπου πάνε οι αποφάσεις και εκεί ελέγχονται και ελέγχεται και η νομιμότητα αλλά και η σκοπιμότητα. Θα έχουν επάρκεια και συγκεκριμένη, πώς το λένε, δομή και οντότητα, οι συγκεκριμένοι αυτές οι υπηρεσίες, που θα κάνουν φύλο και φτερό τις αποφάσεις των οργάνων της τοπικής διοίκησης. Άρα δηλαδή, όσα ακούγονται το διάστημα αυτό ή θα ακουστούν μέχρι τις εκλογές από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα διεκδικήσουν το δημαρχιακό θόκο ή τον θόκο του περιφερειάρχη, ο κόσμος να κρατάει μικρό καλάθι, γιατί όλα αυτά είναι γράμμα στο κενό. Εσείς τώρα σαν λαϊκή σπήρωση θα κατεβείτε στις εκλογές, κύριε Στεφανίδη, επιζητείτε κάποιες συνεργασίες, θα δώσετε το παρόν και πάλι σε παράταξη εκλογές? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η λαϊκή συσπήρωση. Όσο υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εμείς δεν κρυβόμαστε. Δεν λέμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Ας πούμε, ο Μαμσάκος ενώνει τη Δράμα ανεξάρτητος και είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τώρα ποιον γελάει, ας πούμε, έτσι. Ή λένε κάποιοι, ας πούμε, κατά καιρούς ότι ξέρεις, εμείς μπορεί να είμαστε σε ένα χώρο, αλλά λειτουργούμε αυτοτελώς. Δηλαδή, διέπεσε από κάποιες συγκεκριμένες αρχές φιλοσοφικές, πολιτικές. Τις έχεις εστερνιστεί, τις έχεις βάλει μέσα σου, τις παλεύεις και τις απεμπολείς κατά το δοκούν, τότε είσαι διχασμένη προσωπικότητα. Και όποιος το λέει αυτό, ας πάει καλύτερα να κάνει... Να παίζουμε έτσι, ανοιχτά χαρτιά, έτσι, λέτε. Έτσι, μπράβο. Άρα δηλαδή εμείς από το 1974, πλην κανένα δυο περιπτώσεων, όπου είχαμε μπει σε μια διαδικασία στήριξης ευρύτερων συνδυασμών σε επίπεδο Δήμου Δράμας, και κατεβάζαμε και θα κατεβάζουμε πάντοτε ψηφοδέλτιο και θα διεκδικούμε αυτό που μας δίνει ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει όμως ένα. Προθυμένες επιλογές, κάνα δύο φορές πρέπει να πούμε, στηρίξατε και τους αδέσμευτους πολίτες τότε, τον Ηρακλή Παπαϊωάννου. Βεβαίως. Για όσους θυμόμαστε, υποψήφιο δήμαρχο, εκλέξατε και τότε δημοτικό σύμβουλο στον Δήμο της Δράμας. Δηλαδή κάνατε και τομές για Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι ένα κόμμα που έχει, μπορώ να το πω, τη δική του περπατησιά, που είναι σε στέρεα βάση. Ναι, εκείνο το διάστημα συνέτρεχαν οι λόγοι για να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να αντιληφθεί όμως ο κόσμος είναι το εξής, κύριε Φυλακτέ. Στις σημερινές συνθήκες, με τα σημερινά δεδομένα και έτσι όπως αυτά εξελίσσονται, αρκεί λόγου χάρη... Εντάξει, δεν λέω ότι θα είμαι εγώ, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, το κόμμα θα αποφασίσει. Αρκεί ένα Στεφανίδη σε ένα όργανο 33 ανθρώπων ή σε ένα όργανο 52 περιφερειακών συμβούλων, λόγω χάρη ένας κομμουνιστής ή δύο κομμουνιστές, αρκούν σημερινές συνθήκες. Εδώ εμείς, είστε ένας και ο κύριος Τρέλης είναι επίσης ένας. Ακριβώς. Λοιπόν, σε σημερινές συνθήκες δηλαδή, ας πούμε, αν το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε 4-5 βουλευτές, 6 στο ελληνικό κοινοβούλιο και δεν είχε 15-17 πόσους έχει, θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του όπως τον παίζει σήμερα. Άρα δηλαδή αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και αν θέλετε και εξαιτίας και του εκλογικού νόμου, που πλέον καμία ψήφος δεν πάει χαμένη, όλες μετράνε, αυτό που πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος είναι ότι πρέπει να δυναμώσει. Και αν χρειαστεί και υπάρχουν οι δυνατότητες, εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που πετάμε στον ουρανό, και υπάρχουν οι δυνατότητες να εκλεγεί και δημοτική αρχή με την παράταξη της λαϊκής εισπήρωσης. Και το λέμε αυτό έχοντας υπόψη μας ότι υπάρχουν σήμερα δημοτικές αρχές σε επίπεδο χώρας που στηρίζονται από τη λαϊκή εισπήρωση, με πάρα πολύ σοβαρό έργο, με έργο ουσίας και όχι βιτρίνας.
Ελέγχεται ένα μεγάλο δήμο, τον Δήμο της Πάτρας, πρέπει να πούμε. Έτσι. Ένα από τους μεγαλύτερους δήμους στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, με πάρα πολύ μεγάλο έργο και αναγνωρισιμότητα. Το Δήμο Κεσαριανής επίσης έχει πάρει στέλεχος της Λαϊκής Συσπήρωσης. Λοιπόν, είναι 5 οι δήμοι συνολικά. Είχατε παλιά τεράστια, πρέπει να το πούμε, ναι, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ιστορία στην αυτοδιοίκηση. Στους 320 δήμους. Πάνω από 80. Λοιπόν, πάνω από 120 δήμους. Σε πάνω από 120 δήμους υπήρχαν στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, στελέχη πρώτης γραμμής. Και αν θέλετε, αυτό που λέει ο λαός μας, τα παράπονα στο Δήμαρχο, βγήκε εξαιτίας αυτής της μεγάλης παρουσίας των κομμουνιστών στους δήμους, κύριε Φυλακτέ. Μέχρι και το 2000 περίπου, το 2002, λοιπόν, η παρουσία των κομμουνιστών στα συμβούλια και στις δημοτικές αρχές και στις κοινότητες ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ο κόσμος εμπιστευόταν τους συγκεκριμένους ανθρώπους, στη συγκεκριμένη στόφα δηλαδή, αυτούς δηλαδή που κοιτάνε την ουσία και όχι το θεαθήνε. Οπότε θα το ξαναπώ, δεν θα με ακούσετε πολλές φορές να μιλάω για την Ονειρούπολη. Θα μπορούσα όμως να μιλήσω για την, για την αντισεισμική προστασία του Δήμου της Δράμας και της ευρύτερης περιοχής. Για την αντιπλημμυρική προστασία, για την αντιπυρική προστασία, για τη δημιουργία βρεφονοπιακών σταθμών. Και όχι τα περισσότερα βρέφη, δεκάδες βρέφη έχουν μείνει έξω από τους βρεφονοπιακούς σταθμούς. Δυνατόν, έτσι. Λέτε, δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο. Λοιπόν, εκεί μπαίνουν και οι κομμουνιστές δήμαρχοι, οι οποίοι επιλέγουν, μπορούμε να πούμε, πιο πολύ την ουσία από τους χορούς και τα πανηγύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί η ουσία είναι αυτή. Λέμε λοιπόν ότι. Άρα κατεβαίνετε εσείς. Θα κατεβείτε σαν παράταξη. Βεβαίως, βεβαίως. Και θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε συνδυασμούς, έτσι, όπως κάναμε και παλιότερα, και σε άλλους δήμους της περιοχής. Και στην Προσοτσάνη δηλαδή είχατε κάνει και στο Δοξάτο. Ναι. Λοιπόν, θα επιδιώξουμε να κατεβάσουμε συνδυασμούς σε όλους αυτούς τους δήμους και πρωτίστως βέβαια και στην περιφέρεια. Κοιτάξτε, πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να αγκαλιάζει σιγά σιγά αυτούς τους συνδυασμούς. Μας ξέχασε για μια εικοσαετία. Πώς το λένε, τον είχε πάρει κατά έναν τρόπο αυτός ο ίστρος στον κόσμο των μεγάλων και προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών πόλεων και όλα αυτά που κατά καιρούς, ας πούμε, ακούστηκαν. Λοιπόν, πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι χρειάζονται μετερείς για αντίστασης, γιατί τα μνημόνια δεν φύγανε, κύριε Φυλακτέ. Οι 700 και πλέον εφορμαμιστικοί νόμοι υπάρχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν 7.000 περίπου διατάγματα και υπάρχουν 300.000 ερμηνευτικές εγκύκλοι όλων των Υπουργείων την τελευταία 8 ετία. Εργοστάσιο δηλαδή, λοιπόν, παραγωγή νόμων. Από αυτά δεν έχει καταργηθεί απολύτως. Στα ελληνικά τους βγάλαν και τίποτα. Στα αγγλικά. Λοιπόν, απολύτως τίποτα. Υπάρχουν όλα αυτά. Άρα δεν βγήκαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι αυτονόητο. Όταν ο Τσίπρας, ας πούμε, πήγε την επόμενη μέρα των εκλογών, το πρώτο πράγμα που έκανε όταν κέρδισε την εξουσία ο Τσίπρας, τη διαχείριση μάλλον. Ποια περίοδο λέτε τώρα, την Βαρουφάκη ή τη μετά? Το 2015. Α, στην αρχή τώρα. Στην αρχή, ναι. Το πρώτο πράγμα που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας μαζί με την Εθνική Παράταξη της Ακροδεξιάς που τον στηρίζει, τον κύριο Καμένο, ήταν να πάει στο μνημείο της Κεσαριανής και να δώσει όρκους πίστης. Εθνική Παράταξη, τώρα κάνατε τον Καμένο Κόντε Θεοτόκη. Ο Θεοτόκης ήταν ο αρχηγός της Εθνικής Παράταξης. Πώς λέγεται το κόμμα του, τον Ανέλ. Τον Ανέλ, ναι. Τη θεωρείτε τόσο δεξιά δηλαδή? Εννοείται. Εντάξει, εκεί μέσα τώρα είναι και λίγο και ο Ζουράρης, είναι και ο άλλος ο Παπαχριστόπουλος, είναι και λίγο μπερδεμένοι. Κινούμενε σαν χλαμάρες, κύριε Φυλακτέ, και δεν είναι βαρύς ο όρος. Ανόητοι άνθρωποι είναι οι περισσότεροι από αυτούς. Και ας έχουν περγαμηνές πτυχιακές. Άλλα λένε εδώ και άλλα λένε από πίσω. Και ο κόσμος νομίζω ότι συμφωνεί με αυτή την άποψη. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Φυλακτέ, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα πλέον αρχίζει να χρησιμοποιεί κάτι που δεν ήταν μέσα στον πολιτικό του πολιτισμό, αυτή πλέον τη φρασιολογία. Έτσι. Είναι και σκληρές οι ανακοινώσεις. Λοιπόν, έτσι, γιατί πλέον το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όταν λοιπόν πήγε στην Κεσαριανή να αποτίσει φόρο τιμής για τους εκτελεσμένους,
ο Τσίπρας, κατά νου είχε ότι θα βγούμε από τα μνημόνια του 2018, δηλαδή οι πεθαμένοι, σκοτωμένοι, αυτοί που εκτελέστηκαν φωνάζοντας εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, ζούτε το κομμουνιστικό κόμμα, αντίσταση, έξω οι φασίστες, επιζητούσαν μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης του Τσίπρα την έξοδο στα μνημόνια. Αυτό το συμβολισμό, λοιπόν, τώρα ένας άνθρωπος που ανήκει στον χώρο, δεν θέλετε τη λέξη αριστερός, που είναι κομμουνιστής. Αυτό το συμβολισμό τώρα στην Ιθάκη, για να θυμηθούμε τον Οδυσσέα, στο Καστελόρισο, γιατί εκεί τελειώνει η Ευρώπη. Μανούλες είναι. Στη Κεσαριανή, είναι. Γιατί έχουμε τα θύματα της Κεσαριανής που αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία, άρα εκεί να στείλω από εκεί ένα μήνυμα. Στη Σύρο χθες, γιατί η Σύρος είναι εργατικό κίνημα. Ναι. Αυτοί οι συμβολισμοί τώρα πείθουν κανέναν, κύριε Στεφανίδη. Λοιπόν, κοιτάξτε. Υπάρχουν αριστεροί, πραγματικοί αριστεροί στην Ελλάδα. Υπάρχουν κομμουνιστές στην Ελλάδα. Όσο και αν λένε ορισμένοι ότι ξοφλήσαμε με αυτούς. Και στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φυλακτέ. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Εμείς σε αυτόν τον κόσμο πάνω απ' όλα απευθυνόμαστε. Και αυτό είναι που τους φοβίζει. Όχι μόνο τον Τσίπρα και το κόμμα του, αλλά και το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο στην Ελλάδα. Το κομμουνιστικό κόμμα, παρόλο ότι διεθνώς και ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κομμουνιστικά κόμματα μάλλον καταγκριμνίστηκαν, στην Ελλάδα υπάρχει, είναι οργανωμένο, είναι ζωντανό, έχει παρεμβάσεις, διοικεί δήμους όπως προηγούμενα αναφέραμε, έχει τεράστια ποσοστά σε δημοτικά συμβούλια, σε πάρα πολλούς δήμους σε επίπεδο χώρας. Έχει πολύ μεγάλη αυξημένη επιρροή στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στη ΓΕΣΕΕ, στους φορείς, στις ομοσπονδίες. Δεν είναι κόμμα, πώς το λένε, του ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπάρχει πουθενά. Είναι μια οργανωμένη, συγκροτημένη δύναμη. Και γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα? Έχει βάσεις, λέτε. Λοιπόν, έχει βάσεις, οι οποίες πάνε από πολύ μακριά, έρχονται από πολύ μακριά και θα πάνε πάρα πολύ μακριά, όσο και αν κάποιοι επιθυμούν την καταστροφή μας. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι αγωνιστές πρέπει να ξέρουν ένα πράγμα, ότι όταν χαίρονται οι Αμερικάνοι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, όταν χαίρονται οι τραπεζίτες ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, όταν χαίρονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και χτυπάνε τα ταούλια τώρα αυτοί. Χαίρονται, χοροπηδάνε. Τότε κάτι δεν πάει καλά για το φτωχό τον κόσμο. Δεν δίνουν και λεφτά. Ακούς. Λοιπόν, και την ίδια ώρα έχουν δεσμεύσει τα πάντα. Λοιπόν, τότε κάτι δεν πάει καλά για τον κόσμο. Υπάρχει αντίφαση. Δεν μπορεί δηλαδή να γελούν όλοι αυτοί, να χαίρονται όλοι αυτοί που η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια και μπήκε στις αγορές και παράλληλα να υπάρχει καλό για τη φτωχολογιά. Η μείωση της εργατικής δύναμης, της αξίας εργατικής δύναμης θα συνεχιστεί. Η μείωση της αξίας των συνταξιούχων θα συνεχιστεί. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, όσες αναβολές και αν δώσει, λοιπόν, εξαιτίας και των εκλογών, που καλός ή κακός, λοιπόν, το αργότερο σε ένα χρόνο θα έχουν γίνει, κύριε Φυλακτέ. Έτσι. Όλα αυτά υπάρχουν. Τα ματωμένα πλεονάσματα θα υπάρχουν. Η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας ανά πάσα στιγμή και με συνοπτικές διαδικασίες θα υπάρχει μέχρι το 2114. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, όταν όλα αυτά υπάρχουν, τότε προς τι η χαρά και τα Ευαγγέλια και αυτή η σοφία και αυτό το ύφος εκεί στην Ιθάκη του Τσίπρα στο μέλλον, έτσι, η αισιοδοξία στο μέλλον, προς τι και γιατί τόση μεγάλη πρεμούρα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας? Λοιπόν, τόση μεγάλη πρεμούρα. Για κάνετε μου και ένα σχολιασμό τώρα. Εσείς βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία πραγματικά να βιάζεται να γίνουν εκλογές? Γιατί... Ακριβώς με αυτό λέω. Γιατί τόση μεγάλη πρεμούρα να γίνουν τώρα εκλογές? Εφόσον έτσι ή αλλιώς τα ίδια θα γίνουν. Τα ίδια θα γίνουν και έτσι ή αλλιώς και η κυβέρνηση να βγει, η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας πάλι θα κυβερνάει. Γιατί θα εφαρμόζονται οι νόμοι του. Ο δικός χάρτης Τσίπρα. Ακριβώς. Μα ακριβώς. Δηλαδή, όπως τώρα είναι ο δικός χάρτης Σαμαράκου. Ναι, ακριβώς. Λένε μερικοί, ξέρεις, θα βγούμε στην κυβέρνηση. Θα έφυγε στην κυβέρνηση. Τι θα εφαρμόσει? Όλα αυτά. Τα έχει ψηφίσει. Που τα έχει ψηφίσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση της συνεργασίας των δύο κομμάτων. Έτσι. Λοιπόν, θα αλλάξεις κάτι? Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Φυλακτέ, και αυτό πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος. Μάλιστα, εσείς αισθάνεστε τώρα σαν κομμουνιστικό κόμμα, αισθάνεστε και λίγο δικαιωμένοι, γιατί
Και στη λούμπα του δημοψηφίσματος, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, κύριε Στεφανίδη, που στελέχη του ΚΚΕ σε μια περίοδο που είχαμε ακραία πόλωση και στη Δράμα, στο ναι και το όχι τότε, λέγανε ότι αυτό θα είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση που θα ζήσει η ελληνική κοινωνία. Ναι. Και τολμώ να πω ότι δικαιωθήκατε, γιατί κανένας μας δεν φανταζόταν ότι ψηφίζοντας όχι θα προκύψει ναι και ψηφίζοντας ναι θα προκύψει όχι, ας πούμε. Ναι, βεβαίως. Θυμόμαστε όλοι το Βαρουφάκη. Ο Νικοτσάρας 65% ψήφισε όχι, το ξέρετε. Ο Νικοτσάρας το 65% ψήφισε όχι. Στο νομό Δράμας το όχι έπιασε πάνω από 62%. Στο νομό Δράμας, όπου οι δυνάμεις υπέρ του ναι, πολιτικά, αν πάρεις αθρηστικά τα κόμματα που στήριξαν το ναι, ήταν πολλαπλάσιες. Ο κόσμος δηλαδή, και εμείς τι λέγαμε τότε. Εκτονώθηκε όμως. Ναι, εμείς τι λέγαμε τότε, μέσα από τις δηλώσεις που κάναμε και τις επίσημες θέσεις του κόμματος, ότι λέμε όχι στην πρόταση της κυβέρνησης, όχι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τολμώ να πω ότι έκανε δικαίωμα. Λοιπόν, όπως δικαίωσή σας, σίγουρα κομματική, είναι ότι δεν μπήκατε στη διαδικασία να μπείτε σε συνδιαλλαγή με τον ΣΥΡΙΖΑ για συγκυβέρνηση. Μιλάμε τώρα γιατί πλησιάζουν κιόλας οι μέρες, οι επέτειους, πριν 4 χρόνια σχεδόν. Βεβαίως. Τότε σας λέγανε όλοι πέστε. Ναι. Και δεχθήκαμε ισχυρές πιέσεις. Και αν θέλετε, επειδή τα κόμματα δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, δεν είναι κάτι γενικό, είναι και συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία ας πούμε κυκλοφορούν και στις γειτονιές μας. Έτσι. Εγώ, ως επικεφαλής και του ψηφοδέλτιου και τόσα χρόνια γραμματέας του κόμματος εδώ σε επίπεδο Δράμας, με μια δράση, πρέπει να σας πω ότι δέχθηκα πάνω από 500 προτροπές, 1000 προτροπές το διάστημα αυτό. Πιέστε, κάντε κάτι. Να ανταμώσετε με τον ΣΥΡΙΖΑ, να του τραβήξετε το χαλινάρι, να του κάνετε δηλαδή, πώς το λένε, κριτική πραγματική και να τον βάλετε στην σωστή ράγα. Έτσι. Δεχθήκαμε τέτοιες πιέσεις. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι ορισμένες από αυτές ήταν με καλοπροαίρετες. Πιστεύαν οι άνθρωποι δηλαδή ότι ο το ΣΥΡΙΖΑ. Το είπατε κιόλας ότι ένα κομμάτι της αριστεράς. Έτσι. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να πούμε και πλέον είναι και μεγάλο κομμάτι. Βεβαίως. Δηλαδή, κοιτάξτε, και μάλιστα μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους, τους συντρόφους μας, που εξαπατήθηκαν, γελάστηκαν, πήγανε. Λοιπόν, πίστευαν ότι αυτά που λέει ο Τσίπρας θα τα κάνει πράξη. Και μας λέγανε. Είναι δύσκολη όμως στην πραγματικότητα, γιατί εσείς είστε ένας, πιστεύω, ένας άνθρωπος που τα βλέπει όλα με καλή διάθεση, κύριε Στεφανίδη. Μήπως και αυτά που έλεγε ο Τσίπρας τελικά ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν πράξη με δεδομένες τις δεσμεύσεις της χώρας. Κοιτάξτε. Δηλαδή αυτός μπορεί να πίστευε ότι μπορεί να τα πετύχει αυτά, αλλά τελικά στην πράξη δεν γινόταν. Κοιτάξτε. Το ευκολότερο φυσικά στην Ελλάδα, ξέρετε πολύ καλά, είναι να πεις κάποιον ότι είναι δοσύλλογος, προδότης, γερμανοτσόλιας, έτσι. Τα έχουμε ακούσει αυτά από πάρα πολλούς. Λοιπόν, εμείς ποτέ ως κομμουνιστικό. Όχι, δεν το κάνατε εσείς. Εμείς δεν το κάναμε αυτό το πράγμα. Ποτέ. Ποτέ. Και ποτέ δεν είπαμε ότι ξέρεις κάτι, ότι φταίει η κυρία Μέρκελ ή φταίει ο κύριος Σαρκοζή ή ότι φταίνε οι ισχυροί παράγοντες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πολιτικά πρόσωπα δηλαδή. Εμείς είπαμε ότι φταίει ο καπιταλισμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κρίση ήταν και παραμένει να είναι καπιταλιστική κρίση. Με δύο λόγια, τι σημαίνει αυτό. Χωρίς να θέλω να κάνω τον ειδήμονα, κύριε Φυλακτή. Απλά πράγματα. Υπάρχει πολύ χαμηλό κέρδος πλέον. Το ποσοστό κέρδος, κερδοφορίας, έχει πέσει. Πάρα πολύ. Για να ανακάμψει αυτό, τι γίνεται, καταστρέφουν την εργατική δύναμη. Μείωση στους μισθούς, στα μεροκάματα, στις παροχές, στις κοινωνικές παροχές, όλα αυτά πράγματα. Δηλαδή την κρίση ουσιαστικά αυτήν του καπιταλιστικού συστήματος την φορτώσανε στις πλάτες των εργαζόμενων. Και λέω τώρα εγώ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πράγματι όλοι μαζί τα φάγαμε. Έτσι. Αν η μάνα μου δεν έπαιρνε 340 ευρώ σύνταξη. Αν οι περισσότεροι αγρότες δεν παίρνανε 400-450 ευρώ σύνταξη και παίρνανε 5.000 ευρώ σύνταξη ή 3.000 ευρώ σύνταξη.
Λέω λοιπόν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι μαζί τα φάγανε αν οι περισσότεροι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές βιομηχανίες τρώγανε και αυτοί από τις επιδοτήσεις των επιχειρήσεων μέσω των γνωστών προγραμμάτων. Συνέβαινε τέτοιο πράγμα? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι φταίνε και τα 10 χιλιάρια που πήρε ένας μικροεπαγγελματίας για να κάνει μια τρύπα στο ένα μαγαζί και μέσα 3 χρόνια με τη φορολογία τα έχει πληρώσει 15 φορές. Συνέβαινε τέτοιο πράγμα? Ποιοι είναι αυτοί που φάγαν τα χρήματα τελικά? Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, οι κάτοικοι της περιοχής του Νευροκοπίου? Σαφώς και υπήρχαν και ορισμένοι από αυτούς που παίρνανε δάνεια και δεν τα πληρώνανε και ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές, όπως σήμερα μου είπε μια πολύ καλή υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας, ότι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, αυτοί. Μια φράση που είναι τελευταία. Να πάμε σε ένα διάλειμμα λοιπόν, όμως. Σαφώς και υπήρχαν αυτοί. Για αυτούς φταίει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Και ποιες ήταν οι επιτροπές οι οποίες χορηγούσαν τα δάνεια αυτά και με ποια κριτήρια τα χορηγούσαν? Πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον κύριο Γιάννη Στεφανίδη. Συζητάμε φυσικά και για το ότι μπαίνει σε μια εκλογική χρονιά το 2019, πρέπει να πούμε πρώτα ο Θεός, κύριε Στεφανίδη, να έρθει, γιατί με όσα συμβαίνουν γύρω μας αναρωτιέσαι αν θα είναι και ομαλή η προσγείωση της χώρας και όλων των δεδομένων μέχρι το 19. Παρόλα αυτά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Το 19 θα είναι μια χρονιά με πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, με μπόνους 50 στις βουλευτικές, το οποίο μετά αν ξαναχρειαστούν εκλογές γίνεται απλή αναλογική. Ναι. Εκτός, βέβαια, εκτός βέβαια αν αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία η κυβέρνηση σε συμφωνία με τα κόμματα και ψηφίσει την απλή αναλογική. Εφαρμογή από τώρα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, από τον Τσίπρα και από το σημερινό Πασόκ της κυρίας Γεννηματά, όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς. Κρίνονται όλοι, πρέπει να πούμε, αυτή την χρονική περίοδο. Δηλαδή, να αλλάξει ο εκλογικός νόμος και να εφαρμοστεί αυτός που έχει ψηφιστεί. Μάλιστα, να ξαναέρθει δηλαδή για συζήτηση, να πάρει τις ανάλογες έδρες, τα 2/3 του βουλευτικού σώματος και να εφαρμοστεί από τις εκλογές του 19. Με 200 βουλευτές εφαρμόζεται αμέσως η απλή αναλογική. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως ακούγεται ένα σχηματισμό με την κυρία Λούκα Κατσέλη, τον κύριο Ρακούση, την κυρία Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου. Θα θυμίζει ΓΑΠ, πρέπει να πω, αυτή η κυβέρνηση, αν τελικά μπουν και οι τρεις, γιατί ένα από τους άμεσους συνεργάτες του Γεωργίου Παπανδρέου και οι τρεις. Θα είναι ενδιαφέρον και αυτό, κύριε Στεφανίδη. Κοίταξε, το πασοκοπείται η κατάσταση. Λοιπόν, το ενδιαφέρον θα είναι ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντικαταστήσει πέρα για πέρα το ΠΑΣΟΚ σε όλα πλέον, και σε επίπεδο προσώπων καθ' ολοκληρία, γιατί σε επίπεδο πολιτικής αυτό το έχει κάνει προπολού. Και δεν ξέρω ποιος θα είναι ο ζωτικός χώρος μετά του κινήματος αλλαγής, προς τα πού δηλαδή θα κινηθεί και από πού θα μπορέσει Μην πιεστεί, λέτε, και πάρα πολύ. Έτσι. Για να γυρίσουμε σελίδα, πρέπει να πούμε φυσικά, κύριε Στεφανίδη, σε 5 μέρες συμπληρώνετε και εσείς 4 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Σαν να ήταν χθες. Πραγματικά σαν να ήταν χθες. Έχουν περάσει 4 χρόνια. Δεκάδες δημοτικά συμβούλια. Ανάμεικτα συναισθήματα. Λοιπόν, πολλή ώρα δημοτικά συμβούλια. Και καθώς επίσης και επειδή είμαι και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σε πολύ τακτικό χρονικό διάστημα έχουμε και συνεδριάσει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου της Δράμας. Κάνοντας κανείς μια αποτίμηση όλων αυτών των ετών, θα μπορούσε αβίαστα να πει κανείς το εξής, κύριε Φυλακτέ, ότι εμείς ξέραμε, κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσω κάτι, για να μην φανεί ότι υπάρχει εμπάθεια και προσωπικός, έτσι,
με ένωση. Σε κανέναν. Τουλάχιστον από μένα και μετά από τόσα χρόνια δεν έχω τέτοιο μεγάλο καημό, κύριε Φυλακτή. Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι συνειδητά οι διοικούντες στο Δήμο, γιατί γνώριζαν τα νέα δεδομένα, δεν ήταν χθεσινή. Χρόνια η παράταξη Νέα Εποχή, Νέα Δράμα διοικεί το Δήμο και τα πρωτοκλασσά τα στελέχη αυτής της παράταξης και παλιότερα αλλά και την περίοδο αυτή είχαν ηγετικό ρόλο στα δρόμενα του Δήμου. Γνώριζαν δηλαδή το νέο οικονομικό δεδομένο, το νέο νομοθετικό πλαίσιο, τα γνώριζαν όλα αυτά. Άρα δηλαδή εκτίμησή μου είναι 4 χρόνια μετά ότι συνειδητά ξεγέλασαν τον δραμηνό λαό. Θέλαν να κάνουν, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν θέλει να κάνει κάτι, αλλά ενώ ξέρανε το πεδίο, συνειδητά ξεγέλασαν τον δραμηνό λαό. Κάνοντας μια αποτίμηση των τελευταίων 4 χρόνων, οφείλω να πω με το χέρι στην καρδιά και με την ειλικρίνεια που με διακρίνει ότι το αποτέλεσμα, και αυτό ήταν φυσιολογικό δηλαδή, είναι 0-0, κύριε Φυλακτέ. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μπει στη διαδικασία να κρίνει τα 4 χρόνια διαχείρισης των ζητημάτων του Δήμου από την παράταξη ενώνω με τη Δράμα και δήμαρχο τον κύριο Μαμψάκο. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα, κύριε Στεφανίδη, και με δεδομένο ότι το μνημόνιο κρατάει από το 10. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτήν τη χρονική περίοδο εμπλέκονται 2 κυρίως δημοτικές αρχές και ένα κομμάτι της τελευταίας περίοδου του κυρίου Μαργαρίτη. Δηλαδή και το 10 υπήρχαν περικοπές, αλλά συνήθως αρχίζουν από το 11 και μετά. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο το αποτέλεσμα τώρα. Όλες οι επιχορηγήσεις, οι θεσμοθετημένες επιχορηγήσεις στο Δήμο της Δράμας και σε όλους τους Δήμους, έτσι, είναι μειωμένες κατά 70%. 80%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Φυλακτέ. Και αν εξαιρέσει κάνα 2 μικροποσά που ήρθανε λόγω των γνωστών παρεμβάσεων που γίνανε, ψίχουλα δηλαδή, ιδιαίτερα στο φεστιβάλ κινηματογράφου και όλα αυτά τα πράγματα, το 1 εκατομμύριο που θα δοθεί τα επόμενα 3-4 χρόνια, χρήματα στο Δήμο της Δράμας, αλλά και σε κανέναν Δήμο, δεν έχουν έρθει, κύριε Φυλακτέ. Και στους διορεινούς. Ναι, από 200 χιλιάρικα. Τώρα με το πρόγραμμα Φιλόδημος, λέει, θα δοθούν 4 εκατομμύρια στους Δήμους της Δράμας τα επόμενα χρόνια. Δεν έχουν έρθει χρήματα. Και τα όποια χρήματα υπάρχουν, υπάρχουν μέσα από τα γνωστά προγράμματα του ΕΣΠΑ, που φυσιολογικό είναι κάποια πράγματα να κινούνται. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ βλέπεις ότι είναι ονοματισμένα 7-8 εκατομμύρια για συγκεκριμένα έργα, κατά τη δημοπράτηση υπάρχει μια έκπτωση της τάξης του 70%. Δουλειές δεν υπάρχουν. Ουσιαστικά δηλαδή τα χρήματα που θα πέσουν στη Δράμα και μέσα από τη διαδικασία αυτή είναι ούτε τα μισά. Κατά 70%, 68% χτυπήθηκε μεγάλο έργο το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο Δήμου Δράμας, κύριε Φυλακτέ. Με την ίδρυυση, αν θυμάμαι καλά. 68%. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν τα χρήματα αυτά, το είχα πει και άλλη φορά, τα υπόλοιπα, οι ουρές, αυτές οι μεγάλες ουρές, ξαναγυρίσουν πίσω, τότε θα πω ότι ξέρεις πράγματι ήρθαν 8 εκατομμύρια ευρώ στη Δράμα. Ή ότι θα γίνουν συνολικά 30 εκατομμύρια. Κύριε Στεφανίδη, επειδή έχω την αίσθηση και ξέρω να έχω με την εμπειρία που έχουμε όλοι, έχω την αίσθηση ότι μεθά δεν μπορείς να κάνεις εκλογές. Έτσι, ειδικά για την Δημοτική Αρχή, είναι η προσωπική μου αίσθηση. Δηλαδή δεν μπορεί να λες θα κάνω την επόμενη τετραετία, αλλά θα ρωτηθείς και το τι έκανες. Έκανε ο κύριος Μαμψάκος έργο, το έχω πει και άλλη φορά. Αύξησε κατά 55% τα τέλη, τα δημοτικά τέλη σε επίπεδο Δράμα στην αρχή της θητείας. Κάνε 650.000 ευρώ τον χρόνο μαζεύονται, 700.000 από αυτή τη διαδικασία. Στα 4-5 χρόνια είναι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ που πληρώνουν δηλαδή οι δραμηνοί πολίτες στο Δημοτικό Κορβανά. Τέτοιου είδους έργα έχουν γίνει. Και κοιτάξτε κάτι ακόμη. Έδωσε τη δυνατότητα η κυβέρνηση μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει για όποια ανταποδοτική θέση
θέλει να πληρώσει ο Δήμος της Δράμας σε όλους τους τομείς, μπορεί να επιβάλλει και τους ανάλογους φόρους. Εκεί δεν σου λέει η κυβέρνηση, ξέρεις κάτι, μην κάνεις προσλήψεις. Πάρε όσους θέλεις. Πάρε 500 στην καθαριότητα, πάρε 500 στην καθαριότητα, σε άλλες υπηρεσίες και βάλε φόρους. Αυτά συμβαίνουν σε επίπεδο Δήμου Δράμας και πανελλαδικά, κύριε Φυλακή. Εσείς έχετε την ίδια αίσθηση όμως ότι δεν είναι άλοθη ούτε το ότι είμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Το είπατε κι εσείς. Το ξέρατε ότι όταν πολιτευόσασταν ότι θα έχουμε κρίση. Άρα εμείς, αυτό δεν είναι. Εμείς προειδοποιήσαμε τον κόσμο. Ότι θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές με το προγραμματισμό από όλες τις παρατάξεις του τι θα γίνει σε 4 χρόνια ή θα γίνει και μια αποτίμηση του τι έγινε τα 5 χρόνια. Αυτό είναι το ερώτημα. Μάλιστα, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτά τα 4 χρόνια θα πρέπει να μας πει η περίοδος Μαμσάκου τι ακριβώς έγινε στο Δήμο της Δράμας, ποια μεγάλα έργα ή ποια μικρά έργα έγιναν. Θα πρέπει να γίνει και ένας τέτοιος απολογισμός και αναέτος καλύτερα. Δηλαδή το τι έγινε το 2016, ας πούμε, στη Δράμα. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο καλύτερος κριτής είναι ο ίδιος ο κόσμος. Και ο ίδιος ο κόσμος βλέπει, έχει εικόνα για αυτό που συμβαίνει. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Και αν δεν υπήρχαν αυτά τα 8 μήνα του ΟΑΕΔ με τα ψίχουλα που δίνουν στους εργαζόμενους για να ανταποκριθούν σε κάποιες εργασίες, ιδιαίτερα στον τομέα της καθαριότητας, η Δράμα και όλες οι πόλεις της Ελλάδας θα ήταν ένας απέραντος κουμπιδότοπος, κύριε Φυλακτή. Δεν κινείται τίποτα. Αυτό που κινείται είναι ότι κάθε χρόνο γίνονται συγκεκριμένες συνεδριάσεις με συγκεκριμένο θεματολόγιο κάθε χρόνο, κάθε μήνα, συγκεκριμένο θεματολόγιο. Αν δεις τη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα ίδια πράγματα. Κάθε χρόνο είναι τα ίδια, τα ίδια το μήνα. Ναι, το ίδιο, ακριβώς. Υπάρχει μια οικονομική οργάνωση. Δεν υπάρχει παραγωγή πολιτικής. Ακριβώς. Δηλαδή μπαίνουν ζητήματα που πρέπει να μπουν. Λοιπόν, και το μόνο που έρχεται ως καινούριο είναι κάτι μπαγάσιδες που έχουν, από ό,τι φαίνεται, διασυνδέσεις στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τσαντάκηδες που λένε. Ακριβώς, ναι, κοιτάξτε. Δηλαδή, τέτοιο έργο παρουσιάζεται, τα λεγόμενα έξυπνα προγράμματα. Δηλαδή, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα δύο ποδήλατα που είναι στημένα εκεί μπροστά στο, και έχουν σκουριάσει στο Δήμο της Δράμας. Λοιπόν, και έχουν σκουριάσει. Δεν έχουν κινηθεί ποτέ και δεν πρόκειται να κινηθούν. Δεν συντρέχει. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Λοιπόν, δεν συντρέχει λόγος να κινηθούν. Αυτές είναι έξυπνες λύσεις για να. Αυτά τα ποδήλατα τι κάνουν ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοια προγραμματάκια. Υπάρχουν, ας πούμε, προγράμματα θωράκισης των υπηρεσιών και του Δήμου από hackers και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν προγράμματα για έξυπνες λύσεις, λέει, για το πώς πρέπει να γίνεται το πόντισμα στην ανάπλαση εδώ της, στην επικάλυψη του ξεροχήμαρου της Αγίας, της Καλυφίτου. Ακριβώς, ή άλλα κάτι έξυπνα προγράμματα εκεί κάτω στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, σε μια περιοχή όπου ο υδάτινος ορίζοντας, αν πάρεις τον γκασμά και σκάψεις, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές, είναι στο 1 μέτρο, πρέπει να γίνουν ειδικές μελέτες για την εξοικονόμηση, λέει, του νερού. Και βλέπεις τώρα ολόκληρες υπηρεσίες στο Δήμο, στελεχειακό δυναμικό, γιατί αυτά, ξέρετε, πολλές φορές η χαρτούρα και όλη αυτή η διαδικασία και την πολλατρεία γίνεται μόνο και μόνο για να καλύψει την ανομία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή η χαρτούρα υποθάλπτη τη συναλλαγή, κύριε Φυλακτέ. Είναι οι λεγόμενες άειλες δράσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, τέτοιου είδους προγράμματα είναι υπαρκτικές προσεγγίσεις, ας πούμε. Και μάλιστα γίνονται. Προβλήματος φωτιές, και μάλιστα αυτό που ξέρετε, κάποτε το έχω πει, ξαναπεί αυτό. Ήρθε ένα πρόγραμμα, λέει, για το Μενίκιο Όρος στην παλιά νομαρχία, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, γιατί έπρεπε να μπουν κάποια μηχανήματα εκεί για να δουν, ας πούμε, το πότε θα μπει η φωτιά και το πώς θα μπει η φωτιά και πάρ' τα αυγό και κούρευτο. Λοιπόν, τέτοιες δουλειές γίνονται στους Δήμους. Και αν θέλετε, ο κλεισθένης, το νομοθετικό πλαίσιο, ενισχύει αυτού του είδους τη στρεβλή επιχειρηματική δράση. Γιατί
δημιουργεί προϋποθέσεις αλίευσης εύκολου χρήματος σε ορισμένους, όπως είπα προηγούμενα, μπαγάσιδες. Σε αυτά τα προγράμματα οι Δήμοι που έχουν αυτόν τον συγκεκριμένο προσανατολισμό παίρνουν άριστα και με τόνο. Γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Έτσι σκέφτονται. Δεν μπορούν να δουν δηλαδή πιο βαθιά. Και αν θέλετε, έχουν και ευθύνη που δεν πιέζουν, παράδειγμα, οι φορείς της τοπικής διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρεί επιλέξιμη δαπάνη την αντισεισμική προστασία και θωράκιση λόγου χάρη. Δίνουν που δίνουν τα χρήματα. Ας τα δώσουν σε αυτές τις δράσεις. Ξέρεις γιατί δεν τα δίνουν? Γιατί δεν έχουν άμεση και μεγάλη κερδοφορία οι δράσεις αυτές. Και όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, έχουν... τα πάντα μπαίνουν στη λογική του κέρδους. Ακριβώς. Δεν έχουν άμεση, λοιπόν, και μεγάλη κερδοφορία αυτές οι δράσεις. Έλα όμως που η ίδια η φύση. Και μάλιστα τελευταία με τα γεγονότα θέλω να κάνω ένα σχολιασμό. Υπάρχουν και κάποια τελευταία κάποια άρθρα εδώ σε επίπεδο δράμας από ορισμένους επίλεκτους του συστήματος. Λοιπόν, για τις φωτιές και για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, προσπάθησε η κυβέρνηση να τα φορτώσει όλα αυτά στην άναρχη δόμηση, στο κακό μας, στο ριζικό, στο ότι δεν προσέχουμε, στο ότι δεν κάνουμε, στο ότι δεν φτιάχνουμε. Αυτή είναι η πλευρά που ήθελε να περάσει και ενδεχομένως σε κάποιους αδαείς να την έχει περάσει. Ανέλαβε, λέει, η κυβέρνηση και το πολιτικό κόστος για τις μεγάλες καταστροφές στο μάτι της Αττικής και όχι μόνο. Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτά γιατί είναι εμπορευματοποιημένη η γη. Και όσο είναι εμπορευματοποιημένη η γη, επόμενο και φυσικό είναι να υπάρχουν και φωτιές, να δημιουργούνται και αυτές οι καταστάσεις, κύριε Φυλακτέ. Και δυστυχώς στον τομέα της πυρασφάλειας κανένας δήμος, ή μάλλον οι περισσότεροι δήμοι σε επίπεδο χώρας, δεν έχει πάρει και ούτε έχει τα κατάλληλα μέσα για να βοηθήσει και αυτό, λοιπόν, στην κατάσβεση πυρκαγιών. Και σε επίπεδο δράμας έχουμε τέτοιες πυρηταποθήκες. Που πρέπει και να... καλό είναι να μην επαναπαύεται το σύστημα, λοιπόν, εδώ, και πρέπει, στο ότι έχει γρασία το βουνό. Ακριβώς. Και πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Εάν αφιερώναμε τον μισό χρόνο σε συζήτηση, στα συμβούλια, στις επιτροπές, στο στελεχειακό δυναμικό των Δήμων μας, τον μισό χρόνο από αυτό που αφιερώνουμε για την Ονειρούπολη, παράδειγμα, θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα, κύριε Φυλακτέ, και σε επίπεδο δράμας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάτι που θα θέλετε να προσθέσετε, κοιτάξτε, κύριε Στεφανίδη. Εμείς ετοιμάζουμε τις δυνάμεις μας, τις όποιες δυνάμεις έχουμε. Θα πάρουμε μέρος στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Επειδή εκεί θα έχει δύο συλλαλητήρια τώρα, με το συλλαλητήριο των πολιτών ή με το συλλαλητήριο της μουσικής. Θα έχει μια συναυλία εκεί με τον Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, θα υπάρχει το συλλαλητήριο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου. Τρίτο, δηλαδή. Λοιπόν, εδώ δεν θα έπρεπε, κύριε Στεφανίδη, να γίνει ένα όμως. Λοιπόν, θα μου πείτε, εκείνο γίνεται για άλλο θέμα. Λοιπόν, συγγνώμη. Εκείνο γίνεται για το θέμα των Σκοπίων. Λοιπόν, θα υπάρχει το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Θα διεκδικήσουμε δηλαδή με τις δυνάμεις μας την ανατροπή αυτής της πολιτικής και την Κυριακή στον Πλαταμόνα θα γίνει μια εκδήλωση από την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Απογόνων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην μεγάλη μάχη του Τζάλταχ, όπου έγινε μια πολύ μεγάλη μάχη και ιτήθηκε εκεί ο βουλγαρικός στρατός. Στο Πλαταμόνα. Στο Πλαταμόνα της Καβάλας. Α, της Καβάλας. Έτσι. Μάλιστα. Κύριε Στεφανίδη, θα σας ευχαριστήσουμε. Καλό ξεκίνημα, καλό αγώνα φυσικά. Έχετε εκλογές όλοι. Η αυτοδιοικητική και για αρχή αυτοδιοικητική. Ποιος είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, θα έχει και λογικά, λοιπόν, για την δράμα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ξαναπώ είναι το εξής, ότι πρέπει ο κόσμος να δυναμώσει τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης.
δεν αρκεί μόνο μία φωνή στα δημοτικά συμβούλια ή στα περιφερειακά συμβούλια, εδώ σε επίπεδο περιοχής. Χρειάζονται οι φωνές να γίνουν περισσότερες, να υπάρχει δηλαδή μια δυνατή ομάδα για να μπορεί να αντιπαλεύει αυτή την πολιτική όπως θέλει να εφαρμοστεί και στην τοπική διοίκηση, ιδιαίτερα τώρα μετά την ψήφιση του Κλειστένη. Πρέπει να πούμε ότι το σύστημα αυτό δίνει και τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερους υποψήφιους και περισσότερους ενδιαφερόμενους, κύριε Στεφανίδη. Δεν είναι και απαραίτητη συγκρότηση των τοπικών. Με 33 υποψήφιους κάνεις ψηφοδέλτιο. Και μπορείς να έχεις και 43. Συν 30% επιπλέον από το... Θετικό και αυτό λέτε. Κοιτάξτε, θετικό. Εμείς ψηφίσαμε, όπως είπα προηγούμενα, την απλή αναλογική. Αλλά το νομοθετικό πλαίσιο το γενικότερο είναι αρνητικό για την τοπική διοίκηση. Το αναλύσαμε στο πρώτο μέρος. Βοηθάει όμως αυτό το πράγμα στο να μην πολλωθεί η κατάσταση. Όπως γινόταν με την παλιότερη δυνατότητα που έδινε στον πλειοψηφό συνδυασμό να παίρνει τα 2/3 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τον ισχύοντα νόμο, η παράταξη που διοικεί σήμερα τον Δήμο θα έχει 8 Δημοτικούς Συμβούλους. Έτσι. Δεν θα είχε 20. Δηλαδή 8-9 Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν θα είχε 20. Το σύστημα δεν θα ήταν τόσο δημαρχοκεντρικό. Δεν θα είναι τόσο δημαρχοκεντρικό όπως παλαιότερα. Αυτό έχει και τα θετικά του. Βλέπετε εσείς τώρα ότι θα έχουμε διψήφιο αριθμό υποψηφίων στο Δημοδρά μας. Έτσι, ένα γενικό σχόλιο. Αν μπορείτε να το... Όχι. Ή θα κάνουν λοιπόν, κάποιοι πίσω τελευταία στιγμή. Η αίσθησή μου είναι ότι οι συνδυασμοί για το Δήμο της Δράμας δεν θα υπερβούν τους 6. Λέτε 6. Ναι, ναι. Περίπου όσοι ήταν και την προηγούμενη φορά. Δεν θα υπερβούν τους 6. Όλοι αυτοί οι οποίοι κινούνται, επειδή είμαστε γνωστοί εδώ σε επίπεδο περιοχής, γνωρίζουμε την ανθρωπογεωγραφία των... Είναι άτομα τα οποία κάποια κινούνται έτσι και από πλάκα, δηλαδή, έτσι. Να γελιοποιείται η κατάσταση, νομίζω. Δεν νομίζω ότι χρήζουν σοβαρότητα. Εντάξει, σου λέει ο άλλος όμως δεν υπάρχει ειδικότητα δήμαρχος, ας πούμε. Λοιπόν, δηλαδή γιατί να μην κατέβω κι εγώ να γίνω δήμαρχος. Είναι ανάξια σχολιασμού, νομίζω. Δεν χρειάζεται να γίνουν τέτοιου είδους συζητήσεις. Να είστε... Ναι. Γιατί, επειδή ξέρω που θέλετε να το πάμε, αλλά πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν πέραν των 6 συνδυασμών σε επίπεδο... Θα είναι δηλαδή 6 συνδυασμοί και 2 οι πολιτικές. Θα είναι 5 συνδυασμοί που θα είναι στην κατεύθυνση του Κλειστένη και της ενσωμάτωσης πέρα για πέρα στο υπάρχον πολιτικό, αστικό πολιτικό σύστημα, και θα υπάρχει και ο συνδυασμός της λαϊκής εισπύρωσης, ο οποίος έχει μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη αντίληψη, δοκιμασμένη. Γι' αυτό και προηγούμενα σας είπα, ισχύει στο λαό μας ακόμη τα παράπονα στο Δήμαρχο. Ισχύει από τότε που το πάνω χέρι στην τοπική αυτοδιοίκηση, και ήταν πραγματικά τοπική αυτοδιοίκηση, το είχαν κομμουνιστές, άνθρωποι, λοιπόν, άτομα που ήταν στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να είστε καλά, Γιάννη Στεφανίδης εδώ μαζί μας, στέλεχος του ΚΚΕ, δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο της Δράμας με τη λαϊκή συσπήρωση. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, είναι οι παρεμβάσεις. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι είμαστε σε μια περίοδο ακόμα καλοκαιριού με υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλές, και καλό είναι αυτό, γιατί υπάρχει και μια κίνηση στις παραθαλάσσιες περιοχές, υπάρχει και μια κίνηση στον ομό, έτσι να ξεκινήσουμε κιόλας με τα ευχάριστα, πρέπει να πούμε. Ξεκινάει και η γιορτή Βαμβακιού στα όρια του διευρυμένου Δήμου Προσοτσάνη, στο Φωτολίβος. Κύριε Σμολοχτέ, έχετε μια μεγάλη, σημαντική μέρα σήμερα για τον Δήμο. Καλησπέρα. Σας. Καλησπέρα. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης, πρώην βουλευτής, πρόεδρος των Πολυτέχνων Ομού Δράμας ο Άγιος Τηλιανός. Πολλές ιδιότητες και φυσικά ενεργός πολίτης. Πάντα αυτό δεν λέμε, ενεργός πολίτης. Ευχαριστώ, κύριε Φυλακτέ. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Πράγματι, υπάρχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις, αλλά ειδικά αυτή η γιορτή, αυτή θα το έλεγα η έκθεση στο Φωτολίβος, σιγά σιγά αναδείχθηκε. Της αρμόζει μια καλύτερη επένδυση, θα έλεγα, σε δυναμικότητα.
σε προβολή, αλλά και θα έλεγα περισσότερο στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, να μην τόσα χρόνια ήταν κλεισμένοι σε κάποια κλισέ. Και τώρα πάλι βλέπω τα ίδια. Θα πρέπει εμείς τουλάχιστον, σαν Δημοτική Αρχή, αν θα αναλάβουμε και θα αναλάβουμε τη Δημοτική Αρχή της επόμενης τετραετία, θεωρώ ότι αυτή η έκθεση θα έχει πανελλήνια προβολή. Θα την αναβαθμίσουμε. Να γίνει και ένα άλμα προς τα μπρος, ναι, λέτε. Θα την αναβαθμίσουμε, έχουμε ένα σχέδιο, θα την αναβαθμίσουμε. Και πιστεύω ότι αυτή η έκθεση του Φωτολίβους θα αναδείξει τα όποια παράπλευρα προβλήματα έχει γενικά ο νομός. Και θα αναδείξει τι, τα πιο όμορφα. Έχουμε το πρόβλημα της διασύνδεσης. Θα το αναδείξει. Θα πει, εντάξει ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα. Θα έρθουν 5-10 περισσότεροι άνθρωποι. Θα δουν ότι κάτι δεν πάει καλά με το οδικό δίκτυο. Ναι, αλλά θα δουν τις ομορφιές. Θα δουν ότι παράγουμε. Ότι είμαστε άνθρωποι του ΜΟΧΘ. Ότι οι άνθρωποι του Φωτολίβους κάτω δουλεύουν. Μα γίνει και ένας πρεσβευτής, λέτε. Ένας πρεσβευτής. Και όχι μόνο. Μια μεγάλη αγροτική κομμόπολη το, ναι, Φωτολίβος. Στα όρια του νομού δράμας με τον νομό Σερών, πρέπει, βεβαίως, να πούμε. Καλή επιτυχία σε αυτήν την έκθεση. Γενικώς είναι ακόμα ο μήνας της χαλάρωσης, κύριε Σμολοτέ. Αν και ο Αύγουστος ήταν ευχάριστος μήνας. Έξοδο από τα μνημόνια έχουμε. Τα μπάνια του λαού. Άρα εσείς όλοι οι αντιμνημονιακοί, οι οποίοι δώσατε αυτόν τον αγώνα ζωής από το 12 και μετά, για να φύγει η Ελλάδα από την υποδούλωση, τώρα πρέπει να είστε δικαιωμένοι. Είμαστε δικαιωμένοι, είναι όντως μεγάλη χαρά. Χαρά σε Ευαγγέλια, θα έλεγα. Με αυτή την παρέμβαση. Ελευθερία εορτάζουμε δηλαδή. Ναι. Με αυτή την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην Ιθάκη και όχι από το Καστελόριζο, για να μην κλείσει ο κύκλος αυτός. Βέβαια, ομερικά έπει. Από τη μία σχατιά της Ελλάδος στην άλλη. Πρέπει να πούμε. Θα έχει, ναι, από την άλλη μεριά. Από τη Δύση, ναι. Λοιπόν, ομερικά έπει ζούμε. Θα γραφτεί ξανά ιστορία πραγματικά. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι πράγματι βγαίνουμε μόνο στα λόγια από τα μνημόνια. Εμείς όμως εδώ οι Ιθαγενείς, καθεύδοντες, θα νιώσουμε στο πετσί μας τα επόμενα χρόνια όλη αυτή τη λέλαπα που με αλφα ή με τον αλφα ή με τον τρόπο επαγγελματικά, αυτό το προσδίδω στο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, επαγγελματικά στήριξαν αυτή την κοινωνία ούτως ώστε να μην πεινάει αλλά και να μην έχει πλούτο. Να φυτοζωούμε. Αυτό είναι μεγάλη, θέλει μεγάλη δεξιότητα και το έκανε ο Τσίπρας και το κονκλάβιό του. Άρα λοιπόν βγήκαμε από τα μνημόνια στα λόγια. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενους μήνες και αν θα πάμε σε εκλογές και πώς θα πάμε στις εκλογές. Δεν θα αλλάξει κάτι με τις εκλογές, ότι ναι, ξέρετε, θα πάμε στις εκλογές και θα αλλάξει όλο το προσωπικό, θα αλλάξει όλη η πολιτική, θα αλλάξουν όλα. Όχι. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ερώτημα. Μετά την έξοδο των μνημονίων, λέγαμε ότι θα κάνουμε ένα σχηματισμό. Κάνουμε πολιτικό λόγο. Κάνουμε κουβέντα πολιτική. Γιατί καθυστερεί, και ξέρετε, θα καθυστερήσει κι άλλο. Δεν είναι. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Σμολοκτέ, και μπορούμε να κάνουμε και έτσι και μια συζήτηση πιο ελεύθερη, μπορεί να κατηγορηθεί για πολλά πράγματα. Σίγουρα πάντως δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι είναι πολιτικά αφελής. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι δεν καίσε έναν ανασχηματισμό με ό,τι περιλαμβάνει πω, ο όρος ανασχηματισμός, κάνοντας ανασχηματισμό μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή, όχι, τον Αύγουστο κυριολεκτικά ούτε η πολιτική ναι, στο επάγγελμα ή οι πολιτικοί συντάκτες ασχολούνται με την ισογραφία. Απλά γιατί δεν υπάρχουν θέματα τον Αύγουστο. Λέμε τον ανασχηματισμό. Προσέξτε όμως, δεν ολοκλήρωσα τη σκέψη μου, με προλάβατε. Τον ανασχηματισμό δεν μπορεί να τον κάνει εύκολα. Ο ανασχηματισμός για να γίνει πρέπει να πάρει εντολή άνωθεν. Και το άνωθεν είναι από τους δανειστές. Από την Τροϊκά, από τους θεσμούς. Γιατί ξέρετε, σε κάθε υπουργείο που θα γίνει επανατοποθέτηση ή αλλαγή προσώπων, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τους θεσμούς. Άρα εκεί κολλάει κάπου το πράγμα. Και δεύτερον, δύσκολα αλλάζει κάποιος υπουργός ο οποίος θα έχει καλά με την Τροϊκά, με τους θεσμούς, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένα άλλο πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αλλάξουν και ο Πρόεδρος και ο Επίτροπος. Κάτι Γερμανοί κινούνται τώρα να αναλάβουν τη θέση του Γιούνκερ, άλλος θα αναλάβει σε κάποια άλλη Αθήνα, στο Μοσχοβισί κτλ. Βλέπω ότι αυτό ίσως καθυστερεί σε αίτια ακόμη περισσότερο την αλλαγή και τον ανασχηματισμό. Άρα μπορεί να μην γίνει το Σεπτέμβριο, λέτε, ναι, ο ανασχηματισμός. Ναι, 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 ναι.
Και θα τον πάει μετά την έκθεση, μπορεί να τον πάει καθόλου και μετά την έκθεση να προκήρυξει και εκλογές, γιατί εκεί, θα μας ανοίξει πλέον τα χαρτιά του, θέλει δεν θέλει, τι σκοπεύει να κάνει στον όλο εναπομείνοντα χρόνο 6 μηνών. Δεν έχει παραπάνω, άλλο χρόνο δεν έχει. Λέτε δηλαδή εσείς φυσικά σε βάθος τετραετίας οι εκλογές θα γίνουν Σεπτέμβριο. Όχι Σεπτέμβριο, Νοέμβριο. Του 19 μπορεί να είναι οι εκλογές σε ένα χρόνο. Η δεύτερη περίπτωση να γίνουν εκλογές είναι μαζί με τις ευρωεκλογές, κάτι που φαντάζει λίγο δύσκολο. Την ίδια μέρα με ευρωεκλογές και εθνικές, το Μάιο. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει για εκλογές το Μάρτιο, κύριε Σβολοκτέ, πριν τις ευρωεκλογές. Και υπάρχει ένα σενάριο που λέει εκλογές τώρα. Φαίνεται ότι αυτό το σενάριο είναι το πλέον ασθενές, αν και προβλέπεται ότι θα έχουμε παροχολογία το επόμενο διάστημα, και με αφορμή το ότι λίγη χρονιά, πρέπει να πούμε. Δηλαδή το Δεκέμβριο κάποιοι θα πάρουν κάτι και αυτά θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Δηλαδή περιμένοντας και από το λόγο ίσως του κυρίου Τσίπρα στην ΔΕΘ, θα φανεί ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Έχει δύο συμπληγάδες. Η μία συμπληγάδα είναι ότι για να μπορέσει να κάνει αυτά που θέλει να κάνει και να πει, θα πρέπει να μπορεί να βγει στις αγορές. Δεν θα βγει στις αγορές τώρα. Έχει το μαξιλάρι και μπορεί να το καθυστερήσει κιόλας. Θυμηθείτε το, γιατί αν θα βγει και πάθει στραπάτσο, έχουμε τελειώσει. Έχουμε τελειώσει. Υπάρχει το ενδεχόμενο ότι επειδή στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, την λεγόμενη Φίρομ, 15 Ιανουαρίου τελειώνει το πανηγύρι. Κλείνει η ιστορία με το Σύνταγμα. Αλλάζουν το Σύνταγμά τους και είναι η τελική ημερομηνία. Μπορούν να το καθυστερήσουν κανένα δίμηνο όμως. Έχουν τέτοια δυνατότητα. Έχουν. Εντάξει. Και λέμε τώρα, εάν 15 Ιανουαρίου κλείσει η ιστορία με τα τέτοια, είναι υποχρεωμένο ο Τσίπρας να φέρει το θέμα στη Βουλή. Με το που θα του φέρει το θέμα στη Βουλή, σε συνεννόηση με τον Πάνο τον Καμένο, κλείνουν τη Βουλή, προκυρήσουν εκλογές 25 Ιανουαρίου. Είναι ένα σενάριο δύσκολο βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, όπως πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν πριν τον καινούριο χρόνο και πριν ξεκινήσουν οι περικοπές σε συντάξεις. Είναι κύριος. Εσείς λέτε δηλαδή μπορεί να έχουμε τόσο μεγάλο εκλογικό εφηδιασμό δηλαδή. Ναι. Να συζητάμε για του χρόνου το Σεπτέμβριο και να μας προκύψει Νοέμβριο φέτος. Ακριβώς, ακούστε τι σας λέω. Δεν του συμφέρει, δεν συμφέρει κανέναν. Πάρτε τον εαυτό σας ή πάρτε οποιονδήποτε και ρωτήστε τον. Με αυτές τις διαδικασίες, με αυτές τις προϋποθέσεις, θα πηγαίνετε εσείς με κόψιμο συντάξεων και επιβολή περισσότερων φόρων να πάμε σε εκλογές τον Μάιο ή το καλοκαίρι, το επόμενο καλοκαίρι? Είναι μακρύς ο χρόνος. Οι εκλογές θα γίνουν τώρα, Νοέμβριο ή Ιανουάριο. Θα βγουν τώρα όλοι και θα πούμε όπως μου είπατε. Και είναι γεγονός, βγήκαμε από τα μνημόνια. Χαιρόμαστε όλοι. Μεγάλη χαρά σε Ευαγγέλια. Θα ανακοινωθούν μέτρα τώρα στην έκθεση. Θα δοθούν κάποια επιδόματα. Θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Ο ΑΕ δουλεύει σκληρά. Δίνουν τα επιδόματα. Δίνουν τις θέσεις της κοινοφελής εργασίας. Υπάρχει ένας οργασμός σε επίπεδο χαμηλών σε τεχνοκρατών και δίνουν χρήμα. Απλώνουν χρήμα στην αγορά. Στην αγορά πια. Στην αγορά εργασίας. Μειώνουν τους ανέργους. Βέβαια λένε ότι μειώθηκε η ενεργία, αλλά δεν λένε πόσοι φύγανε άνεργοι στο εξωτερικό. Αν βάλετε το ποσοστό. Όλα δείχνουν, λέτε πάντως, όλα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας σχεδιασμός. Έχω την αίσθηση, κύριε Σμολοκτέ, επειδή γνωρίζετε και από κομματική λειτουργία, γνωρίζουμε και οι δύο από κομματική λειτουργία, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκαθαρίσει στο κεφάλι του Πρωθυπουργού αν θα είναι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο φέτος, ή αν θα πάει για πιο μετά. Πάντως υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους και η πιθανότητα, εκεί που όλοι λένε Σεπτέμβριο του 19, να προκύψει ένας Νοέμβριος του 18 και να μείνουν όλοι παγωτό. Στην πολιτική σκηνή, στα κομματικά γραφεία, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σενάρια εκλογών. Δύο είναι. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΣΑΝΕΛ και γενικά το Πολιτπυρό, να το πω έτσι, δηλαδή η ομάδα η οποία έχει τον κύριο Τσίπρα ως Πρωθυπουργό, γιατί διοικείται αυτή τη στιγμή από ομάδα ο Πρωθυπουργός. Έχει ομάδα. Ομάδα η οποία, όχι του Μαξίμου, στα υπόγεια του Μαξίμου. Ομάδα άλλη. Ομάδα η οποία είναι οι instructors του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί έχουν δύο σενάρια. Αυτοί απεργάζονται τα σενάρια. Λοιπόν, στο πολιτικό σκηνικό, όπως είπατε, και στα κομματικά γραφεία, καθαρά ένα πολιτικό «ον» σκέφτεται τον εφνιδιασμό. Όταν εφνιδιάζεις τον εχθρό, πολιτικά έχεις μεγάλα κέρδη. Και πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει αυτό το πράγμα. Θα το πάει μπαμπαμ, λέτε. Θα το κάνει μπαμπαμ, θα εφνιδιάζει στους πάντες και δεν θα προλαβαίνουν να βγάλουν, να βγάλουν και ψηφοδέλτια. Δεν είναι επίφοβο όμως να χάσει τις εκλογές και δεν να είναι. Τα χάσει όλα. Προσέξτε, δηλαδή, εδώ αυτός που χάνει τις εκλογές τα χάνει όλα. Γίνανε τόσα πολλά.
γίνανε καταστροφές. Κάψανε το μάτι, κάψανε το φρύδι, κάψανε εκείνο. Πνίγηκαν, κάνανε με τους αξιωματικούς που φέρανε πίσω, τους στρατιωτικούς. Αυτό το θέατρο. Το παίζουν πάρα πολύ καλά επικοινωνιακά. Ακούς τίποτα για Μακεδονία? Μπήκε μέσα ο Σπίθα μαζί με τον Μίκη και κάνει πανηγύρια στις πρέσπες. Ο δε Μίκης με τη Σπίθα θα πάει στις 7 του μηνός, 8 στη Θεσσαλονίκη. Όχι ο ίδιος ο Μίκης, φυσικά το χωρό. Τα παλικάρια του. Τα παλικάρια του, πάρτε, δείτε, αυτοί που είναι οι οργανωτές. Ξέρω. Τα ξέρετε, κύριε. Και θα δώσουν συναυλία. Θα πρέπει να τα λέμε. Συναυλιακά θα γίνει το παιχνίδι. Θα γίνονται τραγουδάκια στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γι' αυτό και τώρα διαχώρισαν τη θέση τους κάποια γη, αντελήφθησαν το ρόλο που παίξανε αυτοί οι δύο οργανωτές του πρώτου συλλαλητηρίου, του δεύτερου συλλαλητηρίου στην Αθήνα. Είναι παιδιά του Σπίθα, είναι αριστεροί, οι οποίοι θα κάνουν συναυλίες στις πρέσπες. Για ποιο λόγο? Και μετά θα πάνε στο Μέγα Αλέξανδρο να τραγουδάνε και θα γίνει δηλαδή ένα στο Βελίδιο. Λέτε δηλαδή, κύριε Σμολοκτέ, ότι αυτή τη στιγμή τα επικοινωνιακά πάνε το καλά. Έναν κάθι που ήταν η στρατιωτική λύθηκε. Βέβαια. Το δεύτερο αγκάθι, το οποίο ήταν μεγάλο, ήταν αν η χώρα θα οδηγηθεί με ομαλό τρόπο σε αυτή τη διαδικασία έστω εξόδου από τις αγορές, από τα μνημόνια. Και αυτό φαίνεται ότι μπήκε σε μία ρότα. Έτσι. Το τρίτο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η κυβέρνηση ήταν οι φοβερές πυρκαγιές. Οι φοβερές πυρκαγιές, έχω την αίσθηση, τα 96 φέρετρα δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις επικοινωνιακά. Εκεί πρέπει να πούμε, έγινε μία στιβαρή διαχείριση του ζητήματος από ένα σημείο και μετά. Και φυσικά η λογική δυστυχώς ότι το μεγαλύτερο θαύμα κρατάει τρεις μέρες. Έτσι, φάνηκε και εδώ, γιατί δεν μπορούσαν επί τρεις μήνες, πέντε μήνες να ζητάνε γι' αυτό. Και μένει φυσικά ένα και μοναδικό αγκάθι που είναι το θέμα των Σκοπίων. Προσέξτε, πάμε εκεί λίγο. Τώρα λέτε ότι εμφανίζονται κάτι περίεργοι που θυμίζουν το γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή με το τσίπουρο που πήγε, τον Μπούτα. Ο οποίος εκεί που πήγαινε να γίνει μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών, ξαφνικά ήρθαν τα τσίπουρα και άλλαξε ρότα η κατάσταση. Και εδώ λέτε τώρα ότι εμφανίζεται μια κατάσταση όπου βλέπει ο πολίτης Θεσσαλονίκης ένα συλλαλητήριο με αφίσες, με συνθήματα. Ένα άλλο με μουσική. Ένα άλλο του πάμε ενάντια στο μνημόνιο. Ένα άλλο της ΓΕΣΕΕ και σου λέει δεν γίνεται ρε παιδιά. Αποφασίστε όλοι μαζί. Και έρχεται ο Άρχοντας. Έρχεται ο Άρχοντας, όμορφα και ωραία από το αεροδρόμιο. Στο Βελίδιο, εξαγγέλει τα μέτρα του, χωρίς να ανοίξει μύτη. Οι άλλοι θα τραγουδάνε στην παραλία, οι άλλοι θα τραγουδάνε στο Βελίδιο, αν τους αφήσουν να είναι στο Βελίδιο, και τελείωσε. Έλεγα σε κάποιες έτσι συζητήσεις, το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον αυτών των πραγμάτων και υπέρ των συλλαλητήριων, να μαζευτούν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να αποκλείσουν το αεροδρόμιο Μακεδονία, να μην κατέβει ο Πρωθυπουργός για να εξαγγείλει τα μέτρα στο Βελίδιο. Η αντίσταση εκεί γίνεται, ο ανέδοτος αγώνας εκεί γίνεται και όχι προκάτ, όπως είναι προκάτ, γιατί μπήκε η Σπίθα του κύριου Θοδωράκη και επικαλύπτει όλα αυτά τα πράγματα. Ήθελα να σας πω χωρίς να σημαίνει αυτό, έτσι, γιατί εντάξει, ότι ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης έχει οποιαδήποτε σχέση. Για να τον εκμεταλλεύονται. Οποιαδήποτε σχέση με οποιασδήποτε σκοπιμότητες κρύβονται από πίσω, γιατί είναι γνωστό ότι ο Μίκης Θοδωράκης έχει ασκήσει την ισχυρότερη και χειρότερη αντιπολίτευση σε όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις και κυρίως σε αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Κύριε Σμολοκτέ, που υπάρχει μια, θα τη χαρακτηρίζει έτσι, αριστερή πορεία, κοινή πορεία του Μίκη με πολλούς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σέβομαι τον αγώνα, σέβομαι τον άνθρωπο Θεοδωράκη, τον Μίκη Θεοδωράκη. Ξεκάθαρες κουβέντες, το σέβομαι. Όμως, δεν μπορούν να τον άγουν και να τον φέρουν Δέξει, κάποιοι. Άνθρωπος. Έτσι. Και για εθνικούς σκοπούς. Και λέω τώρα. Άρα λοιπόν, τελειώνει και αυτή όλη η ιστορία. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν εμάς, γιατί εμείς πήγαμε σε όλα τα συλλαλητήρια, έρχονται τώρα και κάνουν κόμμα. Κάνουν κόμμα αυτοί. Οι δύο. Και οι δύο αυτοί οι τύποι που είναι στα συλλαλητήρια μπροστά. Και διαχωρίστηκαν κάποιες οργανώσεις και πάνε στο Βελίδιο. Άρα λοιπόν, με όλα αυτά, με ένα επικοινωνιακό τρόπο αριστοτεχνικό, κεντάνε την κοινωνία, την κετάνε την κοινωνία, την άγουν και τη φέρουν εκεί που θέλουν. Τους βγάζουν το καπέλο. Αυτοί θα κάνουν και την έκπληξη, τον ευνηδιασμό. Στο στρατό μας μαθαίνανε ότι πρέπει να ευνηδιάσουμε τον εχθρό. Να μην ξέρει όπου θα έρθει. Που θα πάμε να το χτυπήσουμε. Είναι σημαντικό. Πληροφορίες. Αυτοί τα έχουν αναγάγει σε θεώρημα. Λοιπόν, σας είπα, κεντάνε την κοινωνία, δίνουν χαμηλά χρήμα, προγράμματα. Δίνουν χαμηλά χρήμα, το ΚΕΑ. Λοιπόν, όλα αυτά και λέγατε εσείς,
για το μάτι, τη μεγάλη καταστροφή. Αυτό θα το εισπράξει ο ΣΥΡΙΖΑ τοπικά. Θα το εισπράξει εκεί στην Αθήνα, σε ψήφους. Αντίθετους δηλαδή, θα τον μαυρίσουν εκεί. Προσέξτε όμως. Στον αντίποδα, πολιτικά σκεπτόμενοι, οι 50, οι 100 χιλιάδες, οι 150 χιλιάδες, όσους προλάβουν παράνομα εισερχόμενους μετανάστες, θα τους κάνουν Έλληνες να ψηφίσουν αυτοί. Θα ισοφαρίσουν τη ζυγαριά, θα φέρουν τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε δεν θα είναι μεγάλες οι απώλειες. Βλέπετε ρευστό το πολιτικό σκηνικό, κύριε Σμολοκτέ. Πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον δείχνουν μια άλλη τάση δημοσκοπήσεις. Τελικά καλό είναι, γιατί συζητούσαμε και πριν εδώ με τον κύριο Στεφανίδη, ότι είχε φτάσει σε σημείο να παίρνει στη Δράμα 62% το όχι στο δημοψήφισμα. Και έλεγαν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης της εποχής ότι θα δοθεί μια μάχη σώμα με σώμα, όπως λέγαν και σε εκείνες τις περίφημες εκλογές, τις πρώτες του Βαγγέλα, του Βαγγέλα, να το λέμε και έτσι, του Μημαράκη, που έχασε με 8-9 μονάδες ο Μημαράκης, με 7 μονάδες. Λέγαν ότι θα γίνει μια μάχη Grand Guignol, η δεύτερη εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Και τελικά κέρδισε με 8 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θα πρέπει λίγο η κοινωνία να θυμηθεί τις τραγικές, μπορώ να το πω έτσι, προβλέψεις των εταιριών δημοσκοπήσεων, οι οποίες κυριολεκτικά πέσαν εκτός πραγματικότητας. Το 12 λέγανε ότι θα είναι τρίτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν δεύτερο. Τα θυμάστε αυτά? Θα έχω ζήσει. Λέγανε ότι οι ΑΝΕΛ θα πάρουν 3% πήραν 12. 12,5. Τα έχω ζήσει. Λοιπόν, τρεις πυλώνες. Οι οποίες, αυτοί οι τρεις πυλώνες, διαχειρίζονται αυτό το οποίο είπατε. Τρεις είναι οι πυλώνες. Άρα, ο ένας πυλώνας ποιος είναι? Ο επικοινωνιακός, τον έχουμε πει. Ο άλλος είναι τα πολιτικά πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Δηλαδή, ετοιμάζω εγώ να κάνω εκλογές και βλέπω μια μετακίνηση προσώπων, πολιτικών προσώπων, που είναι κάδρα, είναι στα κάδρα. Φεύγουν από τα κάδρα, χαμήλωσαν στα χρόνια του μνημονίου, εξαφανίστηκαν τελείως και επανέρχονται αυτοί ως φωστήρες τώρα. Γι' αυτό το σύνθημα «Μαζί τα φάγαμε» ταιριάζει πάρα πολύ με το σύνθημα «Όλοι μαζί μπορούμε». Προσέξτε, το πολιτικό σύστημα συσκέπτεται και σκέπτεται πολιτικά. Ο λαός είναι λωτοφάγος. Εμείς, ο λαός, είμαστε λωτοφάγοι. Ξεχνάμε εύκολα. Και γιατί ξεχνάμε? Διότι τρία είναι τα κακά. Άρτος, ίνος και θεάματα. Η Ελλάδα έχει καταδύσει ένα μεγάλο μαγαζί, ένα μεγάλο μπουζουξίδικο. Άρτο έχουμε, συσίτια έχουμε, τρώνε. Δεν είναι νηστικός κανένας και να έρθει κάποιος πεινασμένος να του δώσουμε και ένα πιάτο φαγητό. Εμείς οι Έλληνες τον αγαπάμε πάρα πολύ τον άνθρωπο, έτσι είναι όντως. Από ίνο έβαλε φόρο μένω ο κύριο Τσίπρας. Τον πήρε πίσω, κύριε Φυλακτέ? Όχι, όχι. Δεν τον πήρε. Πρέπει να πούμε είναι το μόνο μέτρο το οποίο πρέπει να έχουμε κάνει εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, κύριε Σμολοκτέ, πάνω από 50 ρεπορτάζ. Μέχρι και τον ίδιο τον υπουργό πήραμε δηλώσει σαν Star Βορείου Ελλάδος ότι καταργείται αυτό το ευρώ. Και δεν έγινε. Και τελικά δεν έγινε. Άρα λοιπόν, το μόνο ακριβό που είναι τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο ίνος. Άρτος, ίνος και θεάματα. Τα δύο τα έχουμε καλύψει. Τον ίνο τον βρίσκουμε και λίγο, κάνουμε και λίγο μαύρα αγορά. Πώς είναι στην Αμερική παλιά που γινόταν εκεί με την ποταπαγόρευση. Λοιπόν, αυτά τα τρία στοιχεία μαζί με το άλλο, τον πολιτικό, τους πυλώνες, η προπαγάνδα, τα πολιτικά πρόσωπα που ήταν κάδρα που μας καταστρέψανε, φύγανε στα χρόνια των μνημόνιων, εξαφανιστήκανε και έρχονται τώρα και αναδύονται. Λένε γλώσσες κακές ότι θα πρέπει, λέει, αυτά τα άτομα να πάνε στη δεξιά και αυτά τα άτομα από τη δεξιά να πάνε στην αριστερά, να πάνε στους αντιμνημονιακούς. Γίνεται ένας αχταρμάς. Τα συνθήματα είναι ίδια. Αλλάξαν λέξεις. Κάρμινα Μπουράνα. Επανάσταση. Άκουγες το Κάρμινα Μπουράνα επί Πασόκ και σε παίρνε δέος και λες τι γίνεται εδώ πέρα. Ήρθε η αλλαγή του κόσμου. Λοιπόν, και λένε τώρα, θα φέρουμε τι? Θα φέρουμε τα πολιτικά πρόσωπα σαν τον κύριο Πάγκαλο που έλεγε εμείς τι κάνουμε? Τα φάγαμε μαζί. Εμείς όλοι μαζί μπορούμε. Και γι' αυτό βγαίνουν τώρα όλοι αυτοί με τα συλλαλητήρια, με τις οργανώσεις. Όλοι μαζί μπορούμε. Όχι, όχι κύριε Φυλακτέ. Όλοι μαζί δεν μπορούμε. Δεν γίνεται. Η Επανάσταση του 21 έγινε από 100 τρελούς. Δεν γίνανε όλοι μαζί. Ούτε οι κοτσαμπάσες ήταν μαζί, ούτε οι τσιφλικάδες ήταν μαζί.
Κάτω τρελή. Είναι αφελές, λέτε, το είναι όλοι αφελές, μαζί. Γιατί το όλοι είναι μαζί. Είναι έτσι. Δεν έχει κομματική, μπορώ να το ακριβώς. Πω έτσι. Δεν έχει άρωμα ιδεολογίας όλο αυτό. Άρα, λοιπόν, το όλοι μαζί είναι... Λες και θα πάμε στην εκκλησία όλοι μαζί. Όλοι μαζί, ναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να έχει ιδεολογία, ακριβώς, οτιδήποτε γίνει. Πρέπει να έχει ιδεολογία. Εκεί ποντάρει το πολιτικό σύστημα, αναβγάζει από πίσω αυτοί οι οποίοι, τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία μας πήγανε εκεί που μας πήγανε και θα τους φέρουν σαν σωτήρες. Δηλαδή, όλοι μαζί πάλι μπορούμε. Αυτοί οι οποίοι μας πήγανε εκεί που μας πήγαν, όλοι μαζί. Στα μνημόνια. Πάλι όλοι μαζί θα πάμε πού? Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Και το αντιμνημόνιο με το όλους μαζί. Λέτε. Αυτό, όχι. Όχι. Και η έξοδος από το μνημόνιο με όλους μαζί. Εκεί ναι. Εκεί, να το δούμε λίγο. Έξοδος από το μνημόνιο, όλοι μαζί είμαστε. Πρέπει να πιστέψεις εσύ, εγώ, όλοι μας, κύριε. Σας αρέσει όμως, εσύ είστε ένας άνθρωπος, κύριε Μολοκτέ, ο οποίος έχει δώσει σκληρούς αγώνες για το αντιμνημόνιο κλπ. Η εικόνα τώρα να μαλώνουν τα πολιτικά κόμματα με το ποιος στέει αν καταστράφηκε η χώρα, με το αν η χώρα έχει καταστραφεί, την ώρα που είναι στις αγορές και είναι έκθετη, έτσι, πρέπει να πούμε. Έτσι. Δεν είναι και η καλύτερη εικόνα. Δηλαδή, να θεωρείτε ότι είναι το χειρότερο πράγμα που ακούστηκε σε αυτή τη χώρα το ότι βγαίνει από τα μνημόνια και πάει στις αγορές η κυβέρνηση Τσίπρα. Δηλαδή, αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα που έγινε στη χώρα τα τελευταία 8 χρόνια. Γιατί σε λίγο θα τραλαθούμε, πρέπει να. Ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Ναι. Είναι σαν αυτό το σύνθημα που είπε ο Πάγκαλος, όλοι μαζί τα φάγαμε. Είναι το ίδιο πράγμα. Καθίστε κάτω και δείτε πολιτικά. Δείτε το πολιτικά. Θέλουν να μας πείσουν ότι πράγματι από εδώ και πέρα θα ζούμε και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Ότι θα αλλάξουν τα πάντα στη ζωή μας. Όχι, βέβαια. Απλά γιατί είναι το φάρμακο στην πολιτική απέχθεια που είχε ο λαός απέναντι στο πολιτικό σύστημα όταν του φάγαν τα λεφτά. Θυμάστε, κάντε εκπομπές. Πόσο καιρό κάντε εκπομπές. Μιλήσατε ποτέ για το χρηματιστήριο? Πόσο καιρό, κύριε Φυλακτή, πείτε μου ειλικρινά. Πόσο πρέπει καιρό έχετε να μιλήσετε για το. Πρέπει να πούμε. Έχει δύο χρόνια, τρία να μιλήσετε για το. Πρέπει να πούμε ότι. Λοιπόν, έχουν... Έλεος δηλαδή. Έγινε την περίοδο Σιμίτη. Δεν έχει σημασία. Για να μην το ξεχνάμε. Δεν έχει σημασία ποτέ έγινε. Και ότι χάθηκαν, το πολιτικό σύστημα. Χάθηκαν περιουσίες. Εκεί πέρα κυριολεκτικά κρεμάστηκαν άνθρωποι. Αλλά εκεί δεν ήταν, κύριε Μολοκτέ, αποφάσεις του πολιτικού συστήματος με υποχρεωτικότητα. Ήταν αποφάσεις του πολιτικού. Δεν σου λέγαν δηλαδή πάνε παίξε χρηματιστήριο. Έλεγαν, το λέγανε. Εντάξει. Πάρτε, το λέγανε. Ναι, πάρτε. Δεν ήταν όμως απόφαση που ακούστε σου έλεγε λίγο, εφαρμόζεται με εφαρμοστικό νόμο αυτό. Εκεί ήταν, αν ήθελες έπεσες. Ναι, συμφωνώ. Ακούστε όμως. Μια πολιτεία ευνομούμενη. Όταν ανοίγει το χρηματιστήριο τις πύλες του, ακόμη σε ανθρώπους ανίδεως που δεν ήξεραν καν τι θα πει με το χ. Για να κλείνουμε το χρηματιστήριο, γιατί είναι του παρελθόντος. Όχι, το χρηματιστήριο. Παθήτα του παρελθόντος. Είναι το φάρμακο, είναι το όπιο. Προσέξτε. Το χρηματιστήριο όπως είναι ο λωτός. Ξεχάστηκε. Δεν μιλάει κανένας για το χρηματιστήριο. Δεν μιλάει κανείς για τους ομολογιούχους. Δεν μιλάει κανείς για τις κλοπές που έχουν κάνει στην ιδιωτική περιουσία. Το πολιτικό σύστημα ευθύνεται. Αυτοί ήταν όλοι μαζί τότε. Μεταχωρήσανε, γίνανε μνημονιακοί, αντιμνημονιακοί. Τώρα έρχονται, βγαίνουν από τα κάδρα και λένε όλοι μαζί μπορούμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι απλά τα πράγματα. Στην κάλπη. Πολύ παραστατικό σημείο. Θα αποδείξουμε αν πράγματι είμαστε λωτοφάγοι ή όχι. Στην κάλπη λέτε, να τονίσουμε ότι βλέπετε να έχουμε νέα πολιτικά σχήματα, κύριε Μολοκτέ. Δηλαδή, φαίνεται ότι οι αντιμνημονιακές δυνάμεις ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση για το έτσι, πολιτικό σύστημα. Έτσι ακριβώς. Και αν εξαιρέσουμε το ΣΥΡΙΖΑ που είχε μια διαχρονική αντοχή σε εκλογικές αναμετρήσεις, σαν αντιμνημονιακό κόμμα εννοώ, υπήρξαν μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες δυνάμεις, οι οποίες φαίνεται να έχουν εξατμιστεί. Αν εξαιρέσουμε τη Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή, όλα τα άλλα αυτά μικρά κόμματα τα οποία ξεκίνησαν φιλόδοξα, ΑΝΕΛ, θα σας πω, Ένωση Κεντρών σε κάποιο βαθμό, Λαφαζάνης, δεν είχαν την πορεία των πραγμάτων που όλοι περίμεναν. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρέσβη Ελευθερίας, η κίνηση Βαρουφάκη. Πιστεύετε ότι είναι το ίδιο φθαρμένοι και αυτοί? Στο ρωτήσω ευθέως. Έχουν την ίδια φθορά ναι, και αυτοί. Ναι. Θα σας πω κάτι όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να λέμε, μιλάμε πάντα πολιτικά. Ούτε έχουμε εμπάθειες, ούτε προσωπικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στον κορμό του, κρύβει ένα μεγάλο κομμάτι αντιμνημονιακό. Το κρύβει. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, αν το πούμε ότι είναι μια σφαίρα στρόγγυλη, ο πυρήνας του είναι αντιμνημονιακός. Δεν έχει σταματήσει. Η δύναμή του είναι αυτή. Από εκεί αντλεί δύναμη. Αυτοί οι αγνοί άνθρωποι, οι αγνοί πατριώτες, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, πατριώτες είναι. Βέβαια, κανένα δεν είναι. Οι οποίοι πίστευαν. Δεν είναι μονοπόλιο κανένα ο πατριωτισμός. Για να λύνονται και κάποια ζητήματα. Πίστευαν
στο μνημόνιο. Μπήκαν στο αντιμνημόνιο, έγιναν μνημονιακοί, αλλά έγινε ο φιλιός του ΣΥΡΙΖΑ μνημονιακός. Ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμνημονιακός. Και αυτό να δείτε, θα βγει κάποια στιγμή. Θα το αποδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό σας λέω ότι θα κάνει μεγάλη έκπληξη αυτή η ιστορία. Και να σας πω και κάτι. Ο Νίκος Σμολοκτός τώρα είπε δημοτικές. Θα κατεβείτε φυσικά. Βουλευτικά, αν προκύψουν νωρίτερα, τι θα κάνετε? Τότε θα δούμε. Θα αλλάξω, θα δούμε τι θα κάνω. Έχει ο Θεός. Το σκέφτεστε πάντως. Εντάξει, το σκέφτομαι, βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι. Α, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν απήντησα στην ερώτηση των δεξιών. Των δεξιών κομμάτων. Προσπάθησε να γίνει μια δεξιά παράγκα. Αυτά τα αντιμνημονιακά κόμματα, κεντροδεξιά, θα το έλεγα πριν, μέχρι και τη Χρυσή Αυγή, προσπάθησαν να τα βρουν. Από ό,τι έχω πληροφορίες, γιατί με πέραν τηλέφωνο και εμένα, έτσι, μικρά κομματάκια, κομματίδια τα οποία γίνανε. Να γίνει μια συσπήρωση υπό την μεγάλη παράγκα, να το πω έτσι, πριν της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, με το Λαός και με τον κύριο Καρατζαφέρη, αυτό το πράγμα δεν επετέφθη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αν αυτό το πράγμα γινόταν, δηλαδή συσπηρώνονταν η κεντροδεξιά και βουλευτικό κόμμα. Ναι, το κύριο μέλημα σε αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα είναι να είναι το 10% αυτό το κεντροδεξιό ή το κεντροαριστερό, δηλαδή ο Λαφαζάνης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πάμε άκρα αριστερά, μαζευτούν 10% και βγάλουν 30 βουλευτές και πάνω, θα σπάσει το πολιτικό σύστημα, θα σπάσει και μετά από εκεί και πέρα θα έχουν το δικαίωμα αυτοί οι 30 βουλευτές να υπογράφουν κατευθείαν και να στέλνουν όλα τα σκάνδαλα και όλους τους φακέλους στα ειδικά δικαστήρια. Αυτό ήταν και η μεγάλη ιδεολογία του Ανανέλ. Εκεί είχαμε πάει. 33 βουλευτές έβγαλε. 33 βουλευτές του 2012 ήμουνα ένας από αυτούς. Μας έλεγε ο Καμένος ότι θα αρχίσω να παίρνω τους φακέλους και θα υπογράφουμε συνέχεια φακέλους για να στέλνουμε στα ειδικά δικαστήρια τα σκάνδαλα. Εγώ ήμουνα 15, είμαι χρεωμένος στη Βουλή 15 μέρες βουλευτής. Όλοι εμείς που δεν ξαναβγήκαμε. Όμως όταν τον φώναξα τον κύριο Καμένο και του είπαν, ξέρεις, θα πρέπει εδώ να κρυσάρεις τους 33. Γιατί υπήρχε σχέδιο. Δεν έγινε τυχαία. Δεν μπορούσε δηλαδή μια έδρα με 12,5% στη Δράμα να τη χάσουμε επειδή δεν ήταν όμορφος ο Σμολοκτός ή η Ανέλ. Οι Ανέλ υπήρχαν. Οι 33 βουλευτές δεν έπρεπε να βγουν ξανά με το Καμένο. Του είπανε. Κανόνες την πορεία σου. Και βγήκανε 21-22 τη δεύτερη φορά πόσοι βγήκανε. Τελείωσε το παιχνίδι. Άρα... Όποια παράγκα, και κλείνουμε αυτό. Ναι, κλείνουμε. Όποια παράγκα, είτε δεξιά είτε αριστερά, κατορθώσει να πάρει το 10% και βγάλει 30 βουλευτές και πάνω, έχει τελειώσει το πολιτικό παιχνίδι, θα αλλάξουν τα πάντα και τότε αυτός ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο αντιμνημονιακός πυρήνας, ο οποίος θα παίξει κυρίαρχο ρόλο, παρόλο που τώρα ήταν υποτελής, υπέγραψε τα πάντα, έσκυψε το κεφάλι και δέχτηκε όλη αυτή την ιστορία. Ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία. Τοποθέτηση. Για να δούμε τι θα δούμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Κύριε Σμολοκτέ, σε ευχαριστούμε. Κάναμε καλά την ανάλυση των γεγονότων. Την επόμενη φορά θα τα πούμε λογικά και για τα δημοτικά και για όχι εκεί μόνο. Εκεί έχει σημασία, έχει μεγάλο ψωμί. Θα τα πούμε και εκεί. Κυρίες και κύριοι, τα λέμε και πάλι μαζί την Τρίτη το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.